Καλησπέρα κύριε Σεκύρη, εξελίξει εδώ σήμερα το ραντεβού μας για να συζητήσουμε θέματα που αφορούν κατά βάση τον Δήμο Καβάλας, την περιοχή της Καβάλας. Έχουμε πει ότι μετά τον Βαγγέλη Παπά, ο οποίος ήταν εδώ προσκεκλημένος, θα έρθει και ο Δήμαρχος και ο επικεφαλής αντιπολιτεύσεως, αλλά και οι επικεφαλής όλων των δημοτικών παρατάξεων. Καλησπαρίζω τον κύριο Χρήστο Ποτόλια, είναι επικεφαλής από την Λαϊκή Συμπλήρωση. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλησπέρα. Πολλές αλλαγές είχαμε βέβαια λόγω και των άσχημων καιρικών συνθήκων αλλά και των ζητημάτων των ιώσεων που υπάρχουν. Αντιλαμβάνεστε ότι αρκετοί είναι οι οποίοι δηλώνουν αδυναμία αυτό το διάστημα. Το κουκουέ δεν παθαίνει τίποτα, όμως δεν τον πιάνει το μικρόβιο από την Κίνα. Παντός καιρού. Οποίο... όσο γι' αυτό, μην τα συζητάς. Είναι βέβαια, έχει παλιό κομμουνιστικό DNA, αλλά το έχουμε καταπολεμήσει. Τώρα, αν η Κίνα έχει σχέση καμιά με τον κομμουνισμό, θα έπρεπε να πάμε να αυτοκτονήσουμε. Γιάννη Μπούτλια, Απόστολο Αγελαράκη, Βασίλισσα Σημαίνιο, Χαράλαμπο Κουφαντζή, η παρέα μα. Ξεκινώ βέβαια να πούμε ότι είχαμε και κρίσει στην ελληνική αστυνομία. Ο Μεναξίδη, μετά από μια μεγάλη θητεία, θα λέγαμε, που είχαμε, αποστρατεύτηκε. Σε ρητάκες από την Ορεστιάδα, ως αστυνομικός διευθυντής ταξιέρχος, αναλαμβάνει στη θέση του. Ενώ να πούμε ότι και στην Καβάλα παρέμεινε ταξιέρχος ο Γιάννης Καραμαλής, ο οποίος πρέπει να πούμε ότι είχε πολλές επιτυχίες όλο αυτό το χρονικό διάστημα και προφανώς πιστώνεται αυτή η δουλειά η οποία έκαμε, η τάξη η οποία υπάρχει, το δούμε και αυτό στην πορεία. Η Καβάλα έχει το προσφυγικό, παύλα μεταναστευτικό, στην καρδιά της πόλης. Να δούμε και την επιστολή βέβαια του Νικού του Μενεξίδου για να πούμε λοιπόν και τα συγχαρητήρια στον Γιάννη τον Καραμαλή, τον ταξιέρχο ο οποίος επέστρεψε. Υπό την προεδρία του αρχηγού της ελληνικής αστυνομίας αντιστρατήγου Μιχαήλ Καραμαλάκη και τη συμμετοχή των αντιστρατήγων του σώματος Ανδρέα Δασκαλάκη και Κωνσταντίνου Σκούμα, συνεδρίασε το Ανώτατο Συμβούλιο Κρίσεων και έκρινε τους 22 υποστράτηγους της ελληνικής αστυνομίας. Έκρινε ευδόκιμα τερματίσαντες στη σταδιοδρομία τους στους κατωτέρω 5 υποστρατήγους γενικών καθηκόντων, οι οποίοι προάγονται στο βαθμό του αντιστρατήγου εκτός οργανικών θέσεων και τους απονέμεται ο τίτλος του επιτήμου της θέσης που κατήχαν, ενώ μεταξύ αυτών είναι και ο μέχρι πρότινος διευθυντής Γενικής Περιφερειακής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, κ. Νικόλαος Μενεξίδης. Στην αποχαιρετιστήρια επιστολή του αναφέρει μεταξύ άλλων: «Σήμερα κλείνει ένα μεγάλο και σημαντικό κεφάλαιο της ζωής μου, το οποίο αφιέρωσα στην ελληνική αστυνομία με αξιοπρέπεια, τιμιότητα, σεβασμό και δοτικότητα. Έφτασα ως εδώ έχοντας συνοδοιπόρους όλους τους συναδέλφους μου, ανεξαρτήτως βαθμού και θέσεως, οι οποίοι μου παρήχαν αμέριστα την υποστήριξή τους, με την εργατικότητα και το φιλότιμό τους και θέλω να τους ευχαριστήσω θερμά γι' αυτό, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι θα συνεχίσουν να πράττουν το ίδιο στη μεγάλη προσπάθεια για ένα καλύτερο και ασφαλές περιβάλλον της χώρας μας. Αισθάνομαι επίσης την ανάγκη να ευχαριστήσω τις σκεφτικές, πολιτικές, δικαστικές και στρατιωτικές αρχές της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την άριστη συνεργασία όλα αυτά τα χρόνια και τη συμπαράστασή τους στο έργο της ελληνικής αστυνομίας, καθώς και τους εκπροσώπους των μέσων μαζικής ενημέρωσης για την αντικειμενική παρουσίαση των γεγονότων και τη συνεργασία μας. Τέλος, οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην οικογένειά μου για την κατανόηση και τη συμπαράσταση όλα αυτά τα χρόνια». Η θέση του κ. Νικόλαου Μενεξίδη αναλαμβάνει πλέον ο κ. Πασχάλης Συριτούδης. Ο κ. Συριτούδης ήταν ο μέχρι πρότινος αστυνομικός διευθυντής Ορεστιάδος και πλέον αναλαμβάνει και επίσημα καθήκοντα νέου Γενικού Περιφερειακού Αστυνομικού Διευθυντή. Όσον αφορά την Καβάλα, παρέμεινε αστυνομικός διευθυντής ο κ. Ιωάννης Καραμαλής. Αυτά λοιπόν και το ρεπορτάζ, όπως σας τα περιγράψαμε εμείς σε συντομία, με τον Γιάννη Καραμαλή, ο οποίος βέβαια θα έχει άλλη μία χρονιά μετά την επιτυχημένη. Δεν ξέρω αν θέλετε να κάνετε σχόλια. Ο Χαράλαμπος Κουφαντζής που ασχολείται με το ρεπορτάζ της αστυνομίας. Είναι αποτέλεσμα των επιτυχιών που είχε η ελληνική αστυνομία και το αστυνομικό τμήμα της αστυνομικής διεύθυνσης Καβάλας όλο αυτό το διάστημα. Μόνο επιτυχίες, δεν είδαμε κάποια προβλήματα ιδιαίτερα. Οπότε είτε θα έπρεπε να παραμείνει ο κύριος Καραμαλής, είτε να αναβαθμιστεί. Και χαρά μας είναι για μας που θα παραμείνει εδώ πέρα και θα τον έχουμε και το επόμενο διάστημα στην αστυνομική διεύθυνση της πόλης μας. Ναι, προφανώς τώρα σε αυτές τις κρίσεις παίζουν και άλλα πράγματα ρόλο. Ενώ δεν ξέρω και πόσο βάζει τη μύτη του Δημοσκάκης σαν παλιός αρχηγός, γιατί ξέρετε, αυτοί οι παλιοί χωροφύλακες όταν αποστρατεύονται ξέρουν τα πάντα. Αλλά τώρα πόσο ξέρουν τα πάντα δεν το ξέρω. Όταν αναλαμβάνουν συνήθως θέσεις πολιτικής διοίκησης, δεν έχουν και τόσο επιτυχή ρόλο. Και δεν το λέω μόνο για τον Δημοσχάκη, το λέω και για πολλούς άλλους που είχαμε στο παρελθόν. Και τον Χινοφώτη, ο οποίος
αλλά και τον Σπυριωτόπουλο και άλλους υπουργούς που ήταν ενώ από τα στρατιωτικά και ανέλαβαν πολιτικά υπουργεία. Άλλο είναι η δουλειά του στρατιωτικού, άλλη είναι η δουλειά των πολιτικών θέσεων και των πολιτικών αποφάσεων. Είναι τελείως διαφορετικά πράγματα. Εν τω μεταξύ, αυτή είναι η πραγματικότητα με την ελληνική αστυνομία. Καλή επιτυχία και χαρακτήρα στον Γιάννη τον Καραμαλή. Περιορισμένες αλλαγές έχει. Περιορισμένες. Να ομολογώ ότι. Ο αρχηγός έμεινε ίδιος, ναι. Υπάρχει η ίδια. Δεν είναι... Απλά για τον Μενεξίδη, όπως είπα πριν, έσπασε όλα τα ρεκόρ. Εγώ στα τόσα χρόνια που θυμάμαι, δηλαδή. Δεν μπορώ να θυμηθώ κάτι αντίστοιχο. Διαφορετικό πάντως το ζήτημα το επιχειρησιακό, δηλαδή κάποιος ο οποίος είναι στέλεχος της ελληνικής αστυνομίας και διαφορετικό βεβαίως το διοικητικό, έτσι. Όπου εκεί οι προκλήσεις είναι τελείως διαφορετικές. Και εκεί έχεις να αντιμετωπίσεις άλλο είδους ζητήματα, τα οποία δεν τα είχες να τα αντιμετωπίσεις όσο καιρό ήσουν επιχειρησιακό στέλεχος. Ας περίπτωση. Από αυτό... Καλή επιτυχία στον κύριο Καραμαλή. Και βέβαια είναι ευχάριστο, όπως είπε και ο Μπάμπης, ότι παραμένει και συνεχίζει την ευδόκιμη άσκηση των καθηκόντων. Ρώτησα έναν απόστρατο υποπτέραρχο ποια είναι η δυσκολία που ένας ο οποίος αποστρατεύεται, είτε ως ναύαρχος, είτε ως στρατηγός, είτε ως πτέραρχος, και τον καλεί μετά η πατρίδα να κάνει και να γίνει, ξέρω εγώ, υπουργός. Ναι. Γιατί του λέω τόσο πολύ δυσκολεύεται, λέω, σε αυτά τα καθήκοντα, ποια είναι τόσο μεγάλη δυσκολία. Και απάντησαν πολύ γρήγοροι και εύκολοι. Μου είπε ότι ό,τι έχει σχέση με τον πολιτικό προϊστάμενο, ο πολιτικός προϊστάμενος έχει τον ελιγμό της πολιτικής αποφάσεως που πολλές φορές ξεφεύγει από τους τύπους. Πολύ δύσκολα, μου λέει, ο στρατηγός, ο ναύραχος ή ο πτέραρχος θα ξεφύγουν από το υπηρεσιακό. Οπότε λέω στην ουσία είναι, δεν έχω δηλαδή υπουργό, έχω υπηρεσιακό παράγοντα. Οπότε να μην βάζουμε υπουργούς και να γίνονται οι ανώτεροι στην κλίμακα του Υπουργείου διευθυντές και να λαμβάνουν υπηρεσιακοί παράγοντες. Εκεί είναι το πρόβλημα που παρουσιάζουν, δεν είναι κάποιο άλλο δηλαδή. Οι άνθρωποι είναι ικανότητα, μορφωμένοι. Καλά, γι' αυτό. Με ευρύτητα ικανότητα στην Ελλάδα. Δεν μπορεί καμία αμφιβολία. Έχουν πάει σε πολύ σημαντικά σχολεία, έχουν πάει στο εξωτερικό, έχουν μετεκπαιδεύσεις, γνωρίζουν γλώσσες. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Απλά με απασχόλησε από ζήτημα... γιατί δεν μπορούν να ασκήσουν πολιτική διοίκηση. Ακούστε λίγο. Το ζήτημα είναι το εξής, ότι όταν είσαι στο στρατό, έχεις μάθει σε έναν διαφορετικό τρόπο αντίληψης και εκτέλεσης των υπηρεσιακών εντολών. Και ο τρόπος διαχείρισης των αντίστοιχων υπηρεσιακών εντολών όταν είσαι σε οποιαδήποτε άλλη θέση και δει πολιτική στον ευρύτερο δημόσιο τομέα είναι εντελώς διαφορετική. Και εκεί νομίζω ότι υπάρχει μια δυσκολία προσέγγισης και αν είσαι μαθημένος σε ένα συγκεκριμένο τρόπο για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα έχοντας μια καριέρα ευδόκιμη στο στρατό, τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα για να συνηθίσεις αυτή τη διαφορετικότητα. Μάλιστα. Ο Κυβιάρης Στεφανής πάντως δεν το πάει άσχημα, έτσι. Και αυτό στρατιωτικό ήταν. Όχι, πρόσεξε, δεν τα βάζουμε όλα τα πύργια στον ίδιο σάκο. Υπηρεσιακός είναι ο Στεφανής, να ξέρεις. Υπηρεσιακός, φυσικά. Έτσι. Δηλαδή είναι στενοκέφαλο. Μην φαντάζεσαι ότι ο Στεφανής έχει το κεφάλι του ανοιχτό να καταλάβει τρία πράγματα έξω από το υπηρεσιακό του. Ο Στεφανής ήταν σαν αρχηγός γες, ο πιο στενοκέφαλος υπηρεσιακός. Μου το λέει στελέχη του. Εμένα μου έδινε πολύ καλή εντύπωση για να δώσω στον αγαπητό Βασίλη Πάσα. Πολύ καλή εντύπωση μου έκανε και ο Αποστολάκης ως Υπουργός Εθνικής Άμυνας προηγούμενης κυβέρνησης. Δηλαδή, πραγματικά μου έκανε καλή εντύπωση. Για να τον βάζει με τα ματράκια και να βουτάει. Μα υπάρχει αξιωματικός τώρα που να στροφάρει το μυαλό του παραπάνω από τα υπηρεσιακά. Οι άνθρωποι έχουν μια. Και καλά κάνουν. Τώρα αυτό το στροφάρο. Δεν θα αλλάξουμε. Το στροφάρο τι σημαίνει. Στροφάρο σημαίνει ότι είναι μόνο στα υπηρεσιακά. Μην το ζητήσεις ένα κλικ πάνω. Δηλαδή να γίνω και σαφής. Έχω μια κρίση στα Ίμια. Και λένε στρατιωτικοί. Οι δυνάμεις είναι 50 από εδώ, 60 από εκεί. Πάρε απόφαση. Ο πολιτικός τι θα πει. Ότι αν γίνει μια διένεξη αύριο. Η οικονομία μου, η κοινωνία μου και. Ο στρατηγός θα τα στροφάρει. Ο στρατηγός λέει 50-60, έχουμε υπεροπλία να ορμήξουμε. Νομίζω αυτή είναι η διαφορά. Αυτό που λέει στροφάρει, νομίζω ότι μπορεί να υποθεί και αλλιώς. Για μένα δεν έχει την ευχέρεια των στοχαστικών προσαρμογών. Είναι δεν πιο. Έχει, δεν έχει την ευχέρεια των στοχαστικών προσαρμογών. Εγώ έχω μεγάλο ιστορικό παράδειγμα. Το Μακαρίτη τον Παπάγο. Ο οποίος Παπάγος. Έγινε και πρωθυπουργός. Όχι απλώς έγινε πρωθυπουργός. Αποφάσισε να φέρει το θέμα της Κύπρου στον ΟΗΕ, παρά τις συστάσεις των συμμάχων μας σε εισαγωγικά,
παρά τις εισηγήσεις των πολιτικών παραγόντων, δηλαδή με μια χοντροκεφαλιά σε εισαγωγικά. Και παρά την εισήγηση του νούμερο ένα τότε υπουργού του Σπυρίδωνος Μαρκεζίνη, ο οποίος γι' αυτό απομακρύνθηκε το 1954. Βεβαίως. Λοιπόν, νομίζω το παράδειγμα είναι πολύ σωστό του Βασιλείου του Ζωβίνου. Ο Παπάγος δεν καταλάβαινε τίποτα. Σκεφτόταν το εξής. Αφού υπάρχει από τον ΟΗΕ το δικαίωμα αυτοδιάθεσης των λαών, αφού οι Κύπροι έχουν ένα αίτημα αυτοδιάθεσης, αφού αυτό το αίτημα το έχουν ζητήσει όλοι οι λαοί της Αφρικής στην εποχή εκείνη, δεκαετία του 50-60, έτσι. Λοιπόν, θα το ζητήσουμε και για τους Κύπριους. Πράγμα βέβαια που δημιούργησε τεράστιο πρόβλημα στις σχέσεις μας με τους συμμάχους. Τα ίδια ίσχυαν στη Βουλή και για τον Πλαστήρα. Όπως αντιλαμβάνεστε, αυτά που λέγεται ο Παπάγου είναι επενετικά. Έτσι, άκρως επενετικά. Άλλο λέω και για τον Πλαστήρα τα ίδια ίσχυαν. Για τον Πλαστήρα ίσχυαν, εντάξει, ο Πλαστήρας είχε διατελέσει πολιτικός. Τι απολύτω, μόνο κινήματα και έκανε και κατέληγε το πολίτευμα. Όσο ήταν στρατιώτης. Να μην τρελαθούμε τώρα. Γιατί ακούω τώρα και διαβάζω μια αγιοποίηση του Πλαστήρα, που φυσικά δεν υφίσταται, έτσι, μην τρελαθούμε. Στο Σποτόλιο. Ήταν αγαπητός όμως. Ήταν, σαφώς ήταν αγαπητός. Για σαν μαύρος καβαλάρης. Και πέθανε στην Ψάθα. Δηλαδή, αλλά πέθανε, δεν είχαν ούτε να το θάψουν. Πριν πεθάνει όμως ήταν φιλοξενούμενος στην κυβέρνηση του Βυσσή. Θυμάμαι. Για να μην τα λησμονούμε και αυτά, έτσι. Θυμάμαι, μου έλεγε. Στην ναζιστική Γερμανία βρισκόταν. Αείμνηστος θείος, οπαδός του κέντρου και της ΕΠΕΚ, μου λέει ότι όταν γινόταν η κηδεία, λέει, κάναμε έρανο, δεν είχε τίποτα. Όλα τα είχε δώσει. Τα πάντα. Ναι, λοιπόν, και αυτό και είναι. Πεδίο θέτησε και. Είναι. Εντάξει, ότι πέθανε στην Ψάθα δεν σημαίνει. Μπορεί να μην έκλεψε, αλλά δεν σημαίνει. Μπορεί να κάνει και λάθος οικονομικές κινήσεις. Όχι, υιοθέτησε παιδί, έκανε άλλες κινήσεις. Απλώς ανέφερα ένα γεγονός το οποίο σίγουρα δεν έκλεψε χρήματα, δηλαδή. Αποδεικνύει την αδιαφιλονίκητη και αδιαφυσβήτητη τιμιότητά του. Δηλαδή, όταν έχουμε την έκθεση Πόρτερ για τον τρόπο διαχείρισης της αμερικανικής βοήθειας, σίγουρα. Ο Πλαστήρας δεν συγκαταλεγόταν στα διάφορα τροκτικά τα οποία έβαζαν χέρι στην αμερικανική βοήθεια. Αυτό είναι. Χρήστος Ποτόλιας, κάνουμε μια εισαγωγή εδώ μεγάλη. Στρατό, αστυνομία, έτσι όλα τα. Έχουμε και συνταξιούχο στρατιωτικό δήμαρχο. Ναι, ο οποίος μάλιστα ήταν και επικεφαλής και στις μυστικές υπηρεσίες. Στο κλιμάκιο της Καβάλας. Πάντως, ένα που θέλω να συμπληρώσω εγώ σε σχέση με στρατό και αστυνομία. Να πω φυσικά ότι είναι όργανο του κράτους, ωστόσο όμως οι στρατιώτες και οι αστυνομικοί είναι παιδιά του λαού. Είναι τα σώματα και στο στρατό και στην αστυνομία υπολοστελεχωμένα, κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες, χωρίς ιδιαίτερα μέσα για να μπορούν να κάνουν το έργο τους. Άρα το έργο που επιτελούν είναι ακόμα πιο σημαντικό, γιατί ακριβώς δεν έχουν και τα μέσα για το προσωπικό. Φυσικά χρησιμοποιούνται, αξιοποιούνται και για να χτυπήσουν για το κίνημα. Και σαν Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας εμείς λέμε ότι ο στρατός, η αστυνομία θα πρέπει πολύ σοβαρά να στέκονται απέναντι σε λαϊκές κινητοποιήσεις. Τι γίνεται όμως όταν και οι πολίτες τους κλωτσάνε? Εγώ είδα τη φωτογραφία όταν έκανε το ΠΑΜΕ την εκδήλωση στην Αθήνα το Σεπτέμβριο, που το άλλο το παιδί το χτυπούσε ένας από σύντροφός σας από πίσω με καρατιά, ένα αστυνομικό, να το σκοτώσει. Και αυτή η φωτογραφία έκανε τον γύρο του κόσμου. Λοιπόν, είχες έναν πάνοπλο αστυνομικό. Τι είπα, με ασπίδες, έφαγε την καρατιά. Με ασπίδες, με γκλόμπς, με δακρυογόνα. Εντάξει, εγώ περίμενα από το κουκουέ μια καταδίκη. Δηλαδή ότι και αυτά τα παιδιά του λαού που για ένα μεροκάματο αυτό ο αστυνομικό. Α, με ροκάμα του Τρόμπ για να πάρει. Αυτό πήγε άλλο τώρα, το χτύπησε από πίσω με την καραφιά. Ακριβώς εμείς δεν συμφωνούμε με τις πολιτικές ορισμένων ομάδων οι οποίες έχουν απέναντι τους αστυνομικούς με το γνωστό σύνθημα, το οποίο δεν αποδεχόμαστε φυσικά. Και επαναλαμβάνουμε και λέμε ότι. Όπως δεν αποδέχεστε και αυτούς που ρίχνουν τους τσιμεντόλιθους να σκοτώσουν κόσμο. Έτσι, δεν είναι. Φυσικά δεν βοηθάνε. Δεν βοηθάνε στο κίνημα. Το κουκουέ όταν κάνει συγκέντρωση υπάρχει περιφρούρηση. Στις περιφρούρησεις του κουκουέ δεν παρεσφρούν εύκολα. Όλες αυτές οι ομάδες, αν δεν είναι προβοκάτορες, είναι παιδιά με αφέλεια τα οποία νομίζουν, αλλά κυρίως. Εκεί εκ του αποτελέσματος κρίνεται και φαίνεται ότι ενισχύουν το σύστημα. Δεν είναι τυχαίο ότι κάθε φορά καταστατικά μέτρα και νόμοι παίρνονται μετά από τέτοιου είδους κινητοποιήσεις. Αξιοποιούνται δηλαδή από το σύστημα και τίποτα δεν έχουν προσφέρει στο λαϊκό κίνημα στο ελάχιστο. Γιατί δεν πιστεύω ότι ήταν αστυνομία. Τα Πασκαλά με τους αστυνομικούς. Μια χαρά. Ναι. Και στην περιοχή είμαστε νομίζω από τους.
τις καλύτερες αστυνομικές περιφέρειες. Υπό την έννοια δηλαδή ότι έχεις και μειονοτικό στοιχείο και πρόσφυγες. Έτσι, και, και σύνορα με Βουλγαρίες και με Βουλγαρία και Καβάλα, σχεδόν 900 άτομα αυτή τη στιγμή έτσι, νομίζω που ότι βρίσκονται στο Περιγιάλι και είναι στο νησό. Και οι πέντε αστυνομικές διευθύνσεις της περιφέρειας και ο μέχρι πρότινος Γενικός Επιθεωρητής Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έχουν δώσει δείγματα εξαιρετικού έργου. Αυτή είναι η άποψή μου τουλάχιστον. Έτσι. Έχουν και επιτυχίες. Είχαμε την εξάρθρωση πριν από ένα μήνα περίπου της ληστείας που είχε γίνει πριν ένα χρόνο με τα 4 εκατομμύρια ευρώ περίπου από μια εταιρεία security. Νομίζω ότι υπάρχει ένα αίσθημα ασφάλειας στους πολίτες της Καβάλας και του νομού Καβάλας. Αλλά θεωρώ και στην περιφέρεια. Δηλαδή, όσο μπορούμε να παρακολουθούμε τα δρόμενα στην περιφέρεια, η κατάσταση είναι εξαιρετική, εξαιρετικά καλή. Αυτό που λέει ο κύριος Ποτόνιας. Δηλαδή, αυτό εγώ συμφωνώ μαζί σας. Έχει αυτοκίνητα, ας πούμε, που δεν μπορούν να περπατήσουν στον δρόμο. Κύριε Χρήστο, συμφωνώ ότι πρέπει αυτός ο εξοπλισμός, τα υλικά, τα λεξίσφαιρα, όλα αυτά που έχουν είναι. Έχουν λεξίσφαιρα όλοι οι δικά τους αγορασμένα ιδιωτικά, γιατί του δημοσίου λέει είναι βαριά, δεν μπορούν να τα. Και πιστόλια δικά τους. Το μεμπτό του κρατισμού, ότι πρέπει στους διαγωνισμούς να παίρνουμε τα πιο φτηνά. Οπότε και να μην είναι καλά. Αυτό τι τραγικό, ότι πρέπει πάντοτε. Είναι αυτό που ζήσαμε στους Δήμους με τις Κινέζικες λάμπες. Υποχρεωτικά να πάρουμε πιο φτηνές, πήραμε τις Κινέζικες. Φτηνά μπορεί να ακούγεται, αλλά πιο πολλά πληρώνει τελικά. Είναι αντικειμενικέ. Οι Κινέζικες και γρήπη. Ναι, Βασίλη. Ήθελα πριν μπούμε στο μεταναστευτικό ή οποιοδήποτε άλλο συζητήσουμε, να πω μια χαρακτηριστική διαφοροποίηση μεταξύ στρατού και τη αστυνομία. Σε ό,τι αφορά τη στάση του κράτους απέναντί τους, που ήταν χαρακτηριστική, γιατί ήταν και η στιγμή χαρακτηριστική. Μιλάω για την πρώτη μεταπολιτευτική κυβέρνηση, η οποία πέρασε βέβαια από δίκες και τους πρωτοτήρους της δικτατορίας και τους αρχιβασανιστές της αστυνομίας και τους μεν στρατιωτικούς, τους άλλαξε τον αδόξαστο, στην κυριολεξία. Υπήρξαν άλλωστε και θανατικές καταδίκες, άλλο αν δεν εκτελέστηκαν. Και εκείνο το, όταν λέμε ισόβια, εννοούμε ισόβια, το οποίο το εννοούσαμε πραγματικά. Ενώ οι αστυνομικοί, κατά γενική ομολογία, πέσαν στα μαλακά. Γιατί για τους αστυνομικούς το κράτος, το υφιστάμενο κράτος στην εποχή εκεί, είχε σκοπό να τους χρησιμοποιήσει όπως τους χρησιμοποιεί πάντα. Δηλαδή εναντίον του εργατικού κινήματος. Εναντίον των διεκδικήσεων των πολιτών. Πώς το χρησιμοποιεί εναντίον, δεν το κατάλαβα. Επομένως, έπρεπε να τους χαϊδεύει την πλάτη. Πώς τους χρησιμοποιεί εναντίον, δηλαδή. Πώς τους χρησιμοποιεί, σε πρώτη, σε οποιαδήποτε κινητοποίηση πολιτική των πολιτών, σε οποιαδήποτε διεκδίκηση, το πρώτο που βρίσκουν μπροστά τους είναι η αστυνομία. Πού το βρίσκουν όμω η αστυνομία, γι' αυτό βρίσκουν την αστυνομία. Πώς γίνεται όμως την ασφάλεια. Πάντα να είναι παράνομοι οι εργάτες και ποτέ να μην είναι οι εργοδότες. Ποτέ δεν ήταν να πέσει κανένα μεγάλο εργοδότη. Για να πούμε την πάση. Δηλαδή, τι γινόταν. Επειδή έχουμε στο τραπέζι τρεις δικηγόρους. Εγώ αυτό μισό λεπτό, Απόστολε. Επειδή έχουμε τρεις δικηγόρους, όταν τα τελευταία 20 χρόνια που έκανα ρεπορτάζ δικαστικό πήγαινε στο δικαστήριο ο εργαζόμενος και έλεγε ό,τι ήθελε, ό,τι και να έλεγε ο εργοδότης, είτε είχε δίκιο είτε δεν είχε δίκιο, ο Πέλεκης έπεφτε από το δικαστή βαρέτος. Αφού έλεγα δεν υπάρχουν ποτέ εργοδότες, δεν τους λογαριάζουν οι δικαστές. Δηλαδή δεν άκουσα ποτέ δικαστή να δίνει σημασία στο τι είναι ο εργοδότης. Τις πιο πολλές φορές, αν θες την άποψή μου, είχε δίκιο ο εργαζόμενος. Άλλο αυτό. Αλλά πώς και τις περιπτώσεις, δηλαδή, τις περιπτώσεις που είχε δίκιο ο εργοδότης, δεν τον έδινε σημασία. Πέμω... Δηλαδή, έλεγε ο εργαζόμενος, εγώ έχω να παίρνω και αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Έβαζε δηλαδή παραπανίσια. Ο δικαστής πάντα έδινε δίκιο, ποτέ δεν λογάριαζε τους εργοδότες. Δηλαδή ήταν. Δεν ξέρω τώρα αν τελευταία έχει μειωθεί αυτό το πράγμα. Έχει μειωθεί. Γιατί ναι, αλλά δεν άλλαξε. Έχει μειωθεί, αλλά πάντοτε. Δεν άλλαξε το θεσμικό πλαίσιο. Αυτό που λέμε νόμος είναι το δίκιο του εργάτη ως επιτοπλίστων ισχύει. Να, αλλά δικαστές το εφαρμόζουν. Για τους δικαστές, για τα δικαστήρια μιλάω. Αλλά οι νόμοι που εφαρμόζουν εντάξει. Οι δικαστές και οι νομικοί είναι οι νόμοι του κράτους. Δεν είναι. Ο νόμος του εργάτη είναι αυτός που επιβάλλει ο εργάτης. Αλλά εγώ ήθελα να ρωτήσω. Σχηματικά το είπα, κύριε Χρήστο. Σχηματικά το είπα. Να ρωτήσω εγώ. Μια απεργία, αν κρίθηκε νόμιμη. Όλες οι απεργίες. Μα όλες οι απεργίες παράνομες και κατακριστικές. Βάσει νόμου γίνεται αυτό. Μα οι δικαστές τι κάνουν. Άμα δεν τηρούνται τα προβλεπόμενα. Ακριβώς, εφαρμόζουν νόμους. Συγγνώμη, υπήρξε ποτέ κάποια κύρωση για την περίπτωση που κάποια απεργία εκηρύχθη με δικαστική απόφαση παράνομη και καταχρηστική. Δηλαδή υπήρξαν οι αναγκαίες, όχι οι αναγκαίες, οι προβλεπόμενες στο νόμο συνέπειες. Πέστε μου, πόσες περιπτώσεις υπήρξαν. Ο στόχος είναι να μην γίνει απεργία.
Δεν φτάσανε ακόμα εκεί. Όταν μία απεργία κρίνεται ως τέτοια, όταν κηρύσεις μία απεργία παράνομη και καταχρηστική, δημιουργείται το υπηρεσμό. Έχεις τη δυνατότητα πάνω να προχωρήσεις σε καταγγελίες. Αυτά γίνονται συνήθως για τη ΔΕΗ, όπου με τη ΔΕΗ δημιουργεί το άλλα προβλήματα, έτσι. Δηλαδή, παράνομη και καταχρηστική για να την κηρύξει μια απεργία, πρέπει να υπάρχει σοβαρό λόγο για τη δημόσια ασφάλεια. Γιάννη, εγώ θα ήθελα, όμως, καλά, όλες, ήθελα Γιάννη, να κάνω μια παρατήρηση να σε έχει. Σχέση με αυτό που είπε ο Βασίλης προηγουμένως για τις δίκες της εποχής εκείνης. Οι αρχιβασανιστές και αυτοί που αποτελούσαν την κορονίδα του καταπιεστικού μηχανισμού και των επαχθών βασανιστήριων ήταν αυτοί που ήταν οι στρατιωτικοί στον ΕΑΤΕΣΑ. Αυτούς εγώ ξέρω. Δηλαδή, οι αστυνομικοί, ναι, με κάνανε και αυτοί όχι απλώς υπερβασίες. Και για τους υπόλοιπους. Αλλά δεν ήταν σε καμία. Από αυτά τουλάχιστον που έχω διαβάσει, Βασίλη. Δεν ήταν σε καμία περίπτωση στην ίδια κλίμακα με αυτήν που ήταν οι αρχιβασανιστές του ΕΑΤΕΣΑ, που ακόμα και αυτοί οι οποίοι συνελήφθησαν στο κίνημα του ναυτικού και ήταν στρατιωτικοί και πήγαν εκεί, βγήκαν ανάπηροι ή, εν πάση περιπτώσει, με πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας. Συμπερασματικά να πούμε ότι ο νόμος θα πρέπει να είναι αμήλικτος. Σε αυτόν τον οποίο καταλύει το Σύνταγμα, καταλύει το πολίτευμα και είναι επίορκος. Και ήταν οι προτέτοι, οι οποίοι πολύ ορθώς καταδικάστηκαν σε θάνατο και μετά έγινε βέβαια μετατροπή σε ισόβια. Αυτή είναι που πρέπει να είναι το παράδειγμα για τους επόμενους. Ότι να ξέρει όποιος αξιωματικός άλλωστε, θα καταλύσει το Σύνταγμα. Αυτή κατέληξε την πολιτική τάξη. Η αστυνομική όμως, η αστυνομική αρχή βασανιστή. Το ισόβια ήταν ισόβια. Ήταν ισόβια για ποιο λόγο. Δεν ήταν επικίνδυνη να του αφήναν ελεύθερο. Όχι, όχι. Ήταν παραδειγματισμός για τους άλλους αξιωματικούς ότι αν και εσείς πράξετε αντίστοιχο και προσπαθήσετε. Θα είναι αυτή η κατάληξή σας. Θα πεθάνετε στη φυλακή. Και ορθώς για μένα πρέπει μια πολιτεία να προστατεύει το Σύνταγμα και τους νόμους. Άλλωστε και στη διάρκεια της δικτατορίας οι αστυνομικοί, όπως και όλοι οι άλλοι, και οι πανεπιστημιακοί και οι δικαστικοί κλπ. Τι άλλο κάνανε οι άνθρωποι, υπηρετούσαν το κράτος. Το οποίο κράτος κατά την απόφαση των δικαστηρίων. Αυτό είναι το σύνθημα παντού. Οι δημόσιοι υπάλληλοι του κράτους. Από εκεί και πέρα την δικτατορία την υπηρέτησαν όλοι. Οι βασανιστές όμως τη αστυνομία πέσαν στα μαλακά. Γι' αυτό και φρόντισε για αυτού μετά 17 χρόνια. Δεν πέ. Α, εντάξει, τώρα νομίζω τώρα έχει 17 χρόνια. Α, τώρα έτσι έγινε. Έτσι έγινε. Τον Παπαλιγία. Για τον Παπαλιγία του. Ποιο νομοποιείται να αφαιρεί ζωή. Για Μάλιο, κανένα. Κανένα. Δεν συμφωνούμε αυτό. Πώ το συζητάμε. Το 17 Νοέμβρη πήγε και σκότωσε τον Πακογιάννη. Πώ το συζητάμε τώρα. Το παιδάκι του Πακογιάννη. Που περίπτωσε τον άλλον τον χειρουργό, τον γιατρό. Για το Θεό. Δεν είμαι απολογητή τη ούτε υποστηρικτή τη. Των επιχειρήσεων που έκανε 17 Νοεμβρίου. Άλλο λέω, ότι επειδή θυμόμαστε, τα ζήσαμε την εποχή εκείνη, ο Μάλιος και ο Μπάμπαλης δολοφονήθηκαν από τη 17 Νοεμβρίου και αυτό είχε τον καιρό εκείνο απήχηση στον κόσμο. Διότι είδε ότι αυτοί είχαν πέσει στα μαλακά από τα δικαστήρια και τιμωρήθηκαν το 17 Νοεμβρίου. Στα δικαστήρια εφαρμόζουν τον νόμο. Και για τα εργατικά που λέγαμε πριν, η Ελλάδα έχει το πιο φιλεργατικό νομοθετικό πλέγμα. Αλλά και εγώ δεν μπορώ να νομοποιήσω κανέναν που σκοτώνει οποιοδήποτε χωρίς να εφαρμόζει τον νόμο. Έτσι. Δηλαδή, δεν θα κάνουμε ήρωες 17 Νοεμβρίου που σκότωσε όποιον και σκότωσε. Λέτε είχε απήχηση στον κόσμο. Λέτε είχε απήχηση στον κόσμο. Όσο και αν ικανοποίησε. Βασίλη, όσο και αν ικανοποίησε ίσως το περιδικαίου αίσθημα. Το να εφαρμόζεις τον νόμο του Λίντ σημαίνει ότι από μια πολιτισμένη κοινωνία ούτε που λειτουργεί συντεταγμένα με ένα θεσμικό πλαίσιο, περνάς στη διαδικασία της αυτοδικίας, και η οποία μπορεί να σε μετατρέψει από μια μέρα απολύτως, σε φάρμακα. Δεν το συζητάμε. Έτσι δεν είναι ξεκάθαρο. Άλλο λέω, το φαινόμενο. Χρήστο. Φυσικά το ξαναείπε και το ξαναλέω ότι τέτοιες ενέργειες, τρομοκρατικές κλπ., σε καμιά περίπτωση δεν βοηθάνε. Το λαϊκό κίνημα. Δεν βοηθάνε τον εργάτη, δεν βοηθάνε τον αγρότη. Αξιοποιούνται ίσα ίσα για να χτυπήσουν τον εργάτη και τον αγρότη. Από εκεί και πέρα, σε σχέση με τους νόμους που έχουν. Η κάθε εξουσία, όποια είναι αυτή, έχει τους δικούς της νόμους και τους δικούς της κανόνες για να προασπίσει τα δικά της συμφέροντα. Αυτή η εξουσία. Δεν είναι γενικά και αόριστα νόμος σωστός. Μάλιστα. Έχουμε ένα συγκεκριμένο σύστημα, το οποίο νομοθετεί συγκεκριμένα. Και υπηρετεί συγκεκριμένα συμφέροντα. Πάμε στο Δήμο Καβάλας. Λοιπόν, ξεκινάω με τον Χρήστο Ποτόλια. Ενδιαφέρθηκε για ένα θέμα που φορά την πόλη, έτσι. Ιρανός να πάρει τον ΑΟΚ. Ποια είναι η εκτίμηση, έχουμε εκτίμηση. Γιατί θα σαν δημοτικό σύμβουλο θα κληθείτε επικεφαλής παρατάξεως να πάρετε θέση γι' αυτό. Κοιτάξτε, η θέση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας σχετικά με το ποδόσφαιρο είναι ότι
αυτό το τόσο λαοφιλές άθλημα έχει γίνει ένα εμπόρευμα το οποίο, στο οποίο εμπλέκονται μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα, τα οποία βέβαια συνδέονται και με άλλα συμφέροντα, πολιτικά, οικονομικά, με νόμους της νύχτας, ομάδες περιφρούρησης, ομάδες οι οποίες λειτουργούν με συγκεκριμένο τρόπο και σκοπό και σε καμιά περίπτωση δεν υπηρετούν το άθλημα. Αυτό που σκοτώνει στην κυριολεξία αυτό το άθλημα και στη χώρα μας αλλά και διεθνώς είναι ότι έχει γίνει εμπόρευμα, έχει γίνει επαγγελματικό άθλημα και γι' αυτό βλέπουμε αυτά τα φαινόμενα. Εμείς θεωρούμε ότι... Συγκεκριμένο αυτό για την πρόταση στην Καβάλα που έγινε. Δεν αλλάζουμε καμιά θέση. Εμείς λέμε ότι πρέπει τα πρωταθλήματα να είναι αεραστεχνικά, να μην υπάρχει αυτή η αγοραπολισία ομάδων, παραγόντων, στοιχημάτων κλπ. Τα οποία διαβρώνουν την κοινωνία και είναι εργαλείο με το οποίο χρησιμοποιεί το σύστημα και το ποδόσφαιρο το χρησιμοποιεί για να διαιωνίσει την εξουσία του. Γιάννης Μούτλας. Μερικές παρατηρήσεις. Να πω το εξής, ότι τα τελευταία 20 χρόνια το επαγγελματικό ποδόσφαιρο έχει επιτύχει τεράστια βήματα. Είναι μια πολύ ισχυρή οικονομία παγκοσμίως. Έχει εξελιχθεί εκατομμύρια φίλαθλοι σειραίων στα γήπεδα σε αγώνες είτε του Champions League είτε του παγκοσμίου κυπέλου είτε στα πρωταθλήματα των άλλων υπήρων. Είναι ένας από τους κύριους παράγοντες ανάπτυξης της οικονομίας μιας χώρας όσον αφορά το επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Αυτά τα περί αεραστεχνικού και τα λοιπά είναι για άλλες κατηγορίες αθλητών που είναι εκτός παραγωγικής διαδικασίας. Δεν νοείται σήμερα αεραστεχνικός αθλητισμός σε αυτό το υψηλό επίπεδο. Τώρα, να πάμε στο προκείμενο. Εγώ γνωρίζω ότι είμαι και δημοτικός σύμβουλος έτσι, και ανήκω σε μια συγκεκριμένη δημοτική παράταξη στον τόπο της ζωής μας, όπου ο επικεφαλής της, ο Μάκης Παπαδόπουλος, εξέδωσε μια ανακοίνωση. Τα βασικά χαρακτηριστικά είναι ότι στηρίζουμε τους τρεις, την τωρινή διοίκηση της ΠΑΕ Καβάλας και εγώ προσωπικά, και τον κύριο Αντωνίου και τον κύριο Δελικάρη, που είναι και δημοτικός σύμβουλος, και τον Αντώνη. Τώρα μου διαφεύγει το επίθετο. Θεωρώ ότι αυτή. Κατσαμακίδης. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Νομίζω ότι αυτοί οι τρεις άνθρωποι και ο κόσμος που είναι γύρω τους πήραν το καραβάκι από μια ημιθανή κατάσταση, έτοιμο για διάλυση. Το σώσανε, περπατάνε, συνετά υπεύθυνα, ανεβαίνουν κατηγορίες και σήμερα που συζητάμε έχουμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα που είναι ικανή να, που πρωταγωνιστεί και δείχνει ικανή να πετύχει την άνοδο στην δεύτερη κατηγορία, στη Football League, όπως ονομάζεται πλέον. Τώρα, όταν γίνεται μια προσπάθεια για να μεταβιβαστούν οι μετοχές, εκεί μιλάει το χρήμα. Εάν έχεις όπως φαίνεται να έχει, δείχνεις το χρήμα και προχωράς με όποιο τρόπο θέλεις να κάνεις αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, θέλεις να κάνεις απευθείας εξαγορά μετοχών, υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι. Είναι προφανές ότι πέρα από ό,τι αντιλαμβάνομαι εγώ και από τις ανακοινώσεις και στέκομαι και στην τελευταία ανακοίνωση πολύ του συναδέλφου του Μάκη του Κευρεκάκη που εκπροσωπεί τον επενδυτή που λέει ότι δεν θέλαμε να αγοράσουμε, θέλαμε να είμαστε συμπαίκτες κτλ. Ότι προφανώς δεν κατατέθηκε στην διοίκηση της ΠΑΕ Καβάλας μια ολοκληρωμένη πρόταση εξαγοράς. Έτσι. Αυτό εγώ κατάλαβα τουλάχιστον από τις ανακοινώσεις, όσα έχουν και την δημόσια ανακοίνωση που έκανε η ΠΑΕ Καβάλα και την τοποθέτηση του συναδέλφου που εκπροσωπεί τον επενδυτή. Και ούτως ή άλλως και η διοίκηση δεν έκλεισε την πόρτα, είπε το καλοκαίρι, γιατί θέλει 2 μήνες να τελειώσει το πρωτάθλημα. Εν τέτοια περιπτώσει, νομίζω ότι είναι μια διαδικασία η οποία στην παρούσα φάση δεν ήταν όριμη να κατατεθεί. Σαν πρώτο σχόλιο κάνω αυτό. Δεν ήταν συγκροτημένη συγκεκριμένη πρόταση. Καλώς συνεχίζει η ομάδα. Καλώς αφήνει και ένα παράθυρο ανοιχτό για να συζητηθεί αν υπάρχει το ενδιαφέρον το καλοκαίρι. Τώρα που και μετά βέβαια είδα και διάφορες αντιδράσεις. Μίλησα με κόσμο. Ο κόσμος ξέρετε. Ανακοίνωση του συνδέσμου. Ναι. Όχι μόνο. Και με κόσμο. Πολίτες που δεν είναι στους αργοναύτες ή
δεν εκφράζουν. Ή και μέσω των social media διατύπωσαν τις απόψεις. Μπράβο, ναι, και διαζώσεις. Τώρα, όταν σε μια ομάδα η οποία έχει καιρό να πρωταγωνιστεί, δηλαδή είναι, γιατί η Καβάλα είναι επισερά ετών, ο Άουκ ήταν επισερά ετών στην ΑΕθνική. Είναι μερικά χρόνια πίσω. Ξαφνικά, όταν λένε ότι ήρθε ένας επενδυτής και θα έχει το χρήμα με ουρά, όλοι υπάρχει ένας ενθουσιασμός, αλλά πρέπει να δούμε και τα πράγματα στην. Φυσιολογικό είναι. Όλοι θέλουν να δουν την ομάδα. Να ανεβαίνει τις κατηγορίες, να πρωταγωνιστήσει, να κάνει πρωταθλητισμό. Αλλά όλα αυτά έχουν συγκεκριμένα βήματα και φυσικά πρέπει αυτά που λέγονται να αποδεικνύονται όταν κάθονται δύο πλευρές σε συζητάνε. Έτσι. Πάμε στο δεύτερο ειδικό. Χαράλαμπος Κουφαντζής, ως ειδικός, εδώ τώρα περιμένουμε. Μια περιστατωμένη ανάλυση. Εμένα η απορία μου είναι πρώτη. Πώς από το Ιράν βρέθηκε ενδιαφερόμενος και από το Ιράν ολόκληρη Ελλάδα ήρθε στην πόλη της Καβάλας. Να βάλω μια διάσταση που δεν συζητάει κανείς. Μισό δευτερόλεπτο για να σχολιαστεί πάνω σε αυτό. Ναι. Γιατί μετά τον Πάπη λοιπόν, θα πάμε και σε διαφημίσεις. Κοιτάξτε, και στην περίπτωση αυτή, αλλά και γενικότερα, χρησιμοποιούν τέτοιες κινήσεις για να μπουν σε οικονομικά πεδία διαφορετικά. Δηλαδή, εδώ στην Καβάλα ανοίγονται προοπτικές ανάπτυξης, ανάπτυξης συγκεκριμένης βέβαια που δεν έχει σχέση με τον κόσμο, και για τα λιμάνια και για τα αεροδρόμια και είναι για τα πετρέλαια. Λέω λοιπόν, μήπως χρησιμοποιείται η ομάδα για να προσεγγίσει αυτές τις δυνατότητες. Πολιορκητικός κρυός. Χαράλαμπε, για να ολοκλήρωση, για να πάμε σε διαφήμιση. Λοιπόν, εγώ τώρα ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και ως νομικός σύμβουλος της ΠΑΕ Καβάλα 1965, αρχικά πρέπει να πω ότι είναι πολύ τιμητικό το ενδιαφέρον ενός τόσο σοβαρού επενδυτή και επιχειρηματία. Γιατί όντως μετά από έρευνα που έγινε ο κύριος Χαντιταγκή διαθέτει πάρα πολλά κεφάλαια και είναι σοβαρός επιχειρηματίας. Πάμε τώρα όμως στα ρεαλιστικά δεδομένα και έχω άποψη και ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και ατομική. Ο κύριος, οι μέτοχοι αυτή τη στιγμή, η ΠΑΕ είναι ιδιοκτησία. Έχει μετόχους συγκεκριμένους. Στους μέτοχους έγινε μια πρόταση, την οποία φυσικά και δεν μπορούμε να πούμε τις λεπτομέρειες ως νομικός, καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν θέματα χημίθειας, την οποία αρνήθηκαν. Δεν τους φάνηκε σοβαρή. Είναι καθαρά δικαίωμά τους να αποφασίσουν τι θα κάνουν με την περιουσία τους. Θα μπορούσαν κάλλιστα να πούνε ότι φεύγουμε, τη δίνουμε, την κρατάμε. Δεν μπορεί να τους υποχρεώσει κανείς για τίποτα. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν όλοι, ότι μια ΠΑΕ είναι ιδιοκτησία των μετόχων της. Αν έρθει ο Bill Gates αύριο και θέλει να πάρει τον ΠΑΟ, που είναι πολύ πιο πλούσιο από τον κύριο Σαββίδη, τι θα κάνει ο Σαββίδης? Θα πει, σας την κάνω δώρο, κύριε Bill Gates. Θα ζητήσει κάποια ανταλλάγματα. Βέβαια, μια διευκρίνηση, Χαράλαμπε. Συνεπάγεται ότι από τη στιγμή που δεν κρίνουν ως αξιόπιστοι και σοβαροί, που είναι όντως δικαίωμά τους, είναι όντως περιουσιακό του στοιχείο και έχουν την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη, αυτό βέβαια συνεπάγεται κάποια άλλα ζητήματα. Ότι όταν θα βγουν μπροστά έξω και θα ζητήσουν ενδεχομένως ταμπέλες, δεν ξέρω αν θα ξανά έχουν ταμπέλες, ότι θα πούνε είσαι εσύ είχατε οικονομική αυτάρκεια. Γιατί ζητάτε από μένα ταμπέλες? Θα πάνε στο Δήμο, θα ζητήσουν λεφτά, θα πει ο Δήμος από μένα γιατί ζητάς λεφτά. Δηλαδή μπαίνει και αυτό το από πίσω. Όπως επίσης φαντάζομαι ότι όταν έρθει ένας επενδυτής, δεν θα τολμήσει να βγει και να πει στο Δήμο θέλω χρήματα. Έρχεσαι επενδυτής από το Ιράν και μου ζητάς τι? Συμφωνώ. Πάλι λέω ότι δεν θεωρούν σοβαρή την πρόταση, ότι δεν είχε. Τη συγκεκριμένη πρόταση. Δεν υπήρχε πλάνο και δεν υπήρχε συγκεκριμένη πρόταση. Εγώ έχω άλλη απορία. Από το Ιράν πώς ήρθε στην Καβάλα? Αυτή την απορία έχω. Είναι πολύ παράξενο. Δηλαδή, εγώ αν είχα τις μετοχές μου, θα επιφυλασσόμουν να απαντήσω, θα του έλεγα, έλα εδώ. Από το Ιράν εδώ. Από τον Καναδά δεν ήρθε? Από τον Καναδά. Η καταγωγή του είναι από το Ιράν όμως. Μπορεί να βγει. Ιρανός τώρα από το κάτω εδώ. Εγώ αυτό να με ξενίζει πολύ. Να ρωτήσω, Γιάννη, και σε αυτό θα μιλήσω το συγκεκριμένο θέμα. Αύξηση συμμετοχικού κεφαλαίου θα γίνει κάποια στιγμή υποχρεωτικά για την ΠΑΕ. Εκεί πέρα μπορεί να έρθει όποιος ενδιαφερόμενος και θα είναι μεγάλη. Και ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας και να πάρει την ομάδα. Ή να συμμετέχει στην ομάδα με συμμετοχή στην αύξηση συμμετοχικού κεφαλαίου. Απλά δεν ξέρω αν έχει κατανοήσει ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας τι ακριβώς σημαίνει το να πάρει την ομάδα. Γιατί από ό,τι κατάλαβα, θεωρεί ότι με κάποια χρήματα που θα δώσει τώρα, η ομάδα μετά θα τρέξει στον αυτόματο. Δηλαδή, στον κύριο Χατζηταντζή, στον Αλεξάνδρ, ποιος θα δώσει με τα χρήματα για πινακίδες, όπως λες, ή ο Δήμος θα βοηθήσει, θα είναι αργός? Θα περιμένουν να βάλει λεφτά αυτός. Και εμένα αυτό με φοβίζει. Το έχουμε ξαναζήσει. Ναι, αλλά επειδή είπες ότι έχει πάρα πολλά χρήματα, 250 εκατομμύρια ευρώ είναι η περιουσία του. Δεν το λέμε εμείς, το λέει το Wikipedia, το λένε τα μεγάλα οικονομικά site. Έτσι, ότι είναι estimated value της περιουσίας, 250 εκατομμύρια, τεράστια μεγέθη. Από την άλλη, τώρα για να πω και την άποψή μου. Για μένα οι ομάδες πρέπει να βασίζονται στα δικά τους κεφάλαια. Να μην βασίζονται σε επενδυτές. Άλλοι μπορεί να έχουν άλλη άποψη.
Τι σημαίνει αυτό? Μπορεί να έρθει ο επενδυτής, οποιοδήποτε επενδυτής, και αυτός είναι πολύ σοβαρός, να κάτσει ένα, δύο, τρία χρόνια. Και να βαρεθεί. Να μην θέλει να δει. Εννοείς όπως η περίπτωση Ψωμιάδη. Ακριβώς. Ήσουν τότε εναντίον του Ψωμιάδη να έρθει. Του κυρίου Τσάκα. Εναντίον του Ψωμιάδη, τότε όμως δεν ήσουν όταν έρθει ο Ψωμιάδης. Δεν ήμουν όταν ήρθα, ναι, φυσικά. Ο κύριος Ψωμιάδης δεν έφυγε επειδή δεν έδειξε πλέον κεφάλαια, έφυγε με τον βαλοφυλακή. Και δεν μπορούσε πλέον να συμμετέχει. Όχι, ο Ψωμιάδης δεν τα θυμάσαι καλά. Ο Ψωμιάδης αποφάσισε να φύγει από την Καβάλα, να κάνει συγχώνευση στον Ηρακλή και να πάρει από εδώ την ομάδα και να φύγει από την ιστορική έτσι. Καβάλα και να πάει μέδα τη Θεσσαλονίκη. Για να μην τα ξεχνάμε. Δεν έτσι ήταν. Έτσι, έτσι ακριβώς ήταν όπως το λέω. Πείτε μου τώρα πλέον κάποιο που βρίζει τον Ψωμιάδη από του παλιού οπαδού του ΟΚ. Από του παλιού οπαδού του ΟΚ, πείτε με ένα που δεν θα ήθελε να ξανά ο Ψωμιάδης σήμερα στην ομάδα. Καλά, αυτό είναι κριτήριο τώρα τι λένε οπαδοί. Εγώ κάνω ρεπορτάζ στο ΟΚ από το 87. Ποιο να ρωτήσω το ΑΟΚ να με πει περισσότερο ότι ξέρει. Ότι άμα φύγει ο επενδυτής κάποια στιγμή, δεν θα υπάρχει διάδοχη κατάσταση. Οι άνθρωποι που είναι τώρα και βάζουν τα χρήματά τους και στηρίζουν την ομάδα, άμα πικραθούν και μετά φύγει ο επενδυτής, δεν θα υπάρχει διάδοχη κατάσταση, θα δηλωθεί η ομάδα. Αυτό όμως σημαίνει ότι αποκλείουμε στο διηνεκές με αυτόν τον τρόπο οποιονδήποτε επενδυτή εμφανιστεί. Να ολοκληρώσω. Δεν έχει λογική. Λέω τη δικιά μου άποψη που πρέπει να στηρίξει στα δικά της οικονομικά η ομάδα, χωρίς επενδυτές. Ό,τι αντέχει η πόλη και κάθε πόλη, αυτά πρέπει να δίνει και σε ίδια κατηγορία πρέπει να παίζει η ομάδα. Αυτό όμως. Αυτό έρχεται στο αεροτεχνικό κομμάτι. Αυτό είναι εφικτό τώρα που λες. Ας πούμε, δηλαδή έτσι αποκλείεις αυτό που είπε ο Μούτλιας, ο Γιάννης, που καλά το είπε, ότι σήμερα το ποδόσφαιρο αποτελεί έναν μοχλό ανάπτυξης και παραγωγής της οικονομίας. Γι' αυτό πάμε στην ερώτηση που έκανε ο Γιάννης. Θα καταλάβουν να έρθει ένας επιχειρηματίας Έλληνας. Να έρθει ένας επιχειρηματίας από την Καβάλα. Ένας Ιρανός. Ναι, εγώ προσωπικά, είναι... δηλαδή, εγώ προσωπικά, μα έπαιρνε την ομάδα ο κύριος Κωνσταντίνος, θα παρετούν την άλλη μέρα. Σταματάς λίγο. Θα μια εγώ ερώτηση. Ήμουν ένας Τούρκος στην πράξη, μεγαλωμένος στην Τουρκία, δεν θα μπορούσα να παίρνω το λες. Ήσουν στη συζήτηση. Ο Ιρανός είναι μουσουλμάνος. Δεν γνωρίζω αν είναι μουσουλμάνος, δεν με ενδιαφέρει το θρήσκευμα. Με ενδιαφέρει ότι μεγάλωσε στην Τουρκία. Μπαμπή. Εγώ προσωπικά. Άλλοι μπορεί να μην έχουν κανένα πρόβλημα. Μπαμπή, στις συζητήσεις συμμετείχες. Αλλά... Ότι μεγάλωσε στην Τουρκία και ότι είναι μουσουλμάνος, ενδιαφέρει τους καβαλιούς. Τους ενδιαφέρει. Να το λες προσωπικά. Είναι καθαρά δική μου προσωπική άποψη. Το πρωί μέχρι το βράδυ μας παίρνουν Σύρια και βλέπουμε Τούρκικα τώρα... Στις συζητήσεις που έγινες, πήρες μέρος. Πήρα μέρος στο νομικό σύμβουλο, όχι στη συζήτηση, στη μετέπειτα διαδικασία. Δηλαδή, τη Δευτέρα το βράδυ έγινε μια τελειωτική συζήτηση. Τη Δευτέρα το βράδυ πριν ήσουν εκεί. Δεν ήμουν στη συνάντηση. Δεν ήσουν στη διαπραγμάτευση. Αυτό εννοεί. Στη διαπραγμάτευση δεν ήμουν. Αυτό δεν εννοείς. Προφανώς. Απλά μετά οι μέτοχοι αποφάσισαν. Δεν μπορεί να πει τίποτα περισσότερο. Οι μέτοχοι αποφάσισαν. Ο μέτοχος αυτός που θα έρθει. Συνάντηση που έγινε. Η συνάντηση έγινε για στο ποιο λόγο θα έρθει. Που έγινε. Στο να ξοδέψει ορισμένα χιλιάρικα. Γι' αυτό θα έρθει. Από αυτά τα πολλά που έχει. Δεν θα έρθει να βγάλει. Δεν νομίζω ότι έχει καταλάβει τι μέγεθος χρημάτων πρέπει να ξοδέψει. Ναι. Θα ξοδέψει και για και να... στόχος είναι η πρώτη εθνική, φαντάζομαι. Για πει... Ακριβώς, γιατί για όταν να... έρχεται κάποιος, ρε παιδιά, σοβαρός επιχειρηματίας, όπως είναι αυτός, και έχει, θέλει να κάνει μια σοβαρή πρόταση, λέει ότι θα δώσει 500.000. Από μένα θα βγάλει. Και από σένα θα βάλει. Από την τσέπη σου θα τα πάρει. Τώρα, να πέσουν τα χρήματα. Καλά, σοβαρά, αλλά πώς κινείται η οικονομία. Θα τα βάλει από την τσέπη. Μα τι μας λέτε που είναι αυτός. Αυτός αλλιώς γίνεται σε Βενεζουέλα. Όλοι αυτοί οι επενδυτές. Δεν βάζουν τώρα τι. Δεν βάζουν τίποτα. Τι λες, καλά. Απλά πάλι λέω για να ολοκληρώσουμε. Εγώ για να ολοκληρώσω. Ναι, βάζει τώρα. Μπάμπι ολοκληρώσω. Επιδοτήσεις, δάνεια από το κράτος. Γιατί τι γίνεται. Πάνε πάρει χαριστικά. Ότι θα είναι μεγάλη χαρά κάποια στιγμή όταν θα γίνει αυτό που θα λέω να βρουν τον τρόπο να συνεργαστούν οι μέτοχοι με τον επενδυτή που θέλει να έρθει. Αυτή τη στιγμή προέρχεται το αγωνιστικό. Όλα αυτά πρέπει να μείνουν πίσω. Το ποδόσφαιρο του ΟΚ μας πρέπει να ενώνει. Όχι να μαλώνουμε τώρα μεταξύ μας για το ποιος θα έχει την ομάδα. Εμένα με προβληματίζουν πάνω διάφοροι γρίφοι. Έχει γρίφους αυτή η υπόθεση. Δεν είναι τόσο δηλαδή ξεκάθαρο σοβαρό. Και η άποψη επίσημη της ΠΑΕ πάντως και η προσωπική μου είναι ότι ο επενδυτής είναι σοβαρός επιχειρηματίας. Όχι, εγώ δεν αφισβητώ. Δηλαδή, δεν πρόκειται για φούσκα. Άλλο θέλω να πω. Δεν αφισβητώ τη σοβαρότητα. Είναι σταθερά. Αυτό είναι σταθερό. Ναι. Δεν εγώ, χαράλαμπε, δεν αφισβητώ τη σοβαρότητα. Αλλά οφείλουμε και πρέπει εμείς που ασχολούμαστε με τα κένα αυτής της πόλης να δούμε ποια είναι η πρόθεση. Εγώ προσωπικά σας είπα δεν θα μπορούσα να συνεργαστώ με να παίρνω εντολές για την ομάδα της πόλης μου από. Ναι, τι... Τούρκο, χωρίς να έχω κανένα πρόβλημα, έτσι. Εγώ προσωπικά. Τα κίνηση δεν μπορούσε. Πού προκύπτει το Τούρκο. Εκεί μεγάλωσε ρε και ανδρώθηκε. Δηλαδή, άμα διαβάσει το βιογραφικό του, μέχρι να φύγει στον Καναδά, ηλικία μεγάλη με την οικογένειά του, ζούσε στην Τουρκία, από μωρό. Ατύπης είναι Ιρανός. Ναι, καταγωγή είναι Ιρανός, ας πούμε. Δηλαδή, δεν ξέρουμε καν αυτό το θέμα του θρησκεύματος. Γιατί αν ζούσε στην Τουρκία Ιρανός, μάλλον δεν θα είναι σύγχρονο. Φυσικά σε σύγχρονη κοινωνία αυτό δεν πρέπει να είναι τροχοπέδι. Έτσι. Εγώ μιλώ για μένα προσωπικά τώρα πάντα λέω, έτσι, ούτε για την ΠΑΕ ούτε για κάποιον. Μάλιστα. Λοιπόν, θα πάμε στις διαφημίσεις.
Θα επιστρέψουμε το ίδιο θέμα, το ολοκληρώσαμε για να έχουμε τις τοποθετήσεις όλων, διότι είναι ένα θέμα μείζων που ναι μεν δεν είναι άμεσα δημοτικό, όμως αφορά την, αφορά όλη την πόλη της Καβάλας. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, στο στούντιο, στο δεύτερο μέρος, τον κύριο Χρήστο Αποτόλια, επικεφαλής από την Λαϊκή Συσπήρωση. Θα δούμε βέβαια και τα θέματα του Δήμου, γιατί και αυτό που συζητάμε αφορά άμεσα την πόλη της Καβάλας, το ποδόσφαιρο δηλαδή. Ο Γιάννης Ομπότλιας κατέθεσε την άποψή του. Θα ολοκληρώσει ο Χαράλαμπος ο Κουφαντζής για να έχουμε τοποθέτηση και από τον Βασίλη τον Ασημένιο και από τον Απόστολο Γεραράκη για το θέμα αυτό, το οποίο, όπως είπαμε, έχει φέρει μια διχογνωμία στην κοινή γνώμη. Υπάρχει από τους μετόχους μια πίκρα, εγώ την κατανοώ, διότι πρόσφεραν, βοήθησαν, αγωνίστηκαν, έβαλαν χρήματα στις δύσκολες στιγμές που υπήρχε, θα λέγαμε, η μεγάλη κακοκαιρία και η βαρύ χειμωνιά. Τώρα βλέπουν από κάποιους κάποια αρνητικά σχόλια, πικραίνονται μπάμπι. Νομίζω καταλαβαίνω και κατανοώ και την πίκρα των σημερινών μετόχων της ομάδας. Σίγουρα τα δύο τελευταία χρόνια οι άνθρωποι που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο τιμόνι της ΠΑΕ, ο Καβάλα 1965, έχουν δαπανίσει χρόνο και χρήμα για τη συγκεκριμένη ομάδα και την έφεραν εδώ που είναι αυτή τη στιγμή. Δεν τους περισσεύει κιόλας. Φυσικά, εντάξει, τώρα το αν τους περισσεύει όχι. Εντάξει, περιπτώσει. Το ξέρουν ήδη αυτό. Ναι. Νεροκαματιάρι, άνθρωποι, έτσι. Είναι με μόχθο πάντως βγαλμένα τα λεφτά και δουλεμένα. Ιδρώτα. Σίγουρα. Αυτό το αναγνωρίζουν όλοι. Τώρα είναι σοβαροί άνθρωποι, έτσι, στην κοινή γνώμη. Και οι τρεις επικεφαλής είναι γνωστοί ποιοι είναι στην κοινωνία. Ναι. Δεν είναι πρόσωπο το οποίο. Χρόνια... Γιατί τώρα να ζητούμε ποιος είναι ο Ιρανός, εγώ δεν το είπα με κακότητα, αλλά νομίζω ότι η δικιά μου επιφύλαξη είναι και πολλών καβαλιωτών. Πού, πώς, τι, γιατί, από πού. Δεν λέω κάτι κακό, αλλά τα ερωτηματικά μου νομίζω. Το ρεζουμέ είναι ότι ήρθε ένας επιχειρηματίας να κάνει μια επενδυτική πρόταση. Οι μέτοχοι τον ευχαρίστησαν και είπαν ότι αυτή τη στιγμή δεν επιθυμούν να μεταβιβάσουν μετοχικό κεφάλαιο. Περιμένουν να γίνει αυτό και να συνεχιστούν οι συζητήσεις με τη λήξη του πρωταθλήματος. Οι οπαδοί, θέλοντας το καλό της ομάδας, γιατί βλέπουν τον επενδυτή να έχει πολλά χρήματα, θέλουν να προχωρήσει το deal και η ενίσχυση της ομάδας μέσω του επενδυτή. Και υπάρχει μια αναταραχή. Αυτή η αναταραχή λοιπόν από τη στιγμή που οι μέτοχοι δήλωσαν ότι δεν πουλάνε πρέπει να σταματήσει εδώ και τώρα και για το αγωνιστικό καλό της ομάδας. Μπάμπη και ο Μελισσανίδης έχει πολλά λεφτά, αλλά από ό,τι μου λένε δεν βάζει και πολλά σέντς εύκολα, λέει. Αυτό μπορεί να καταλάβει. Τα περνάει από κόσκινο μέχρι να. Δηλαδή δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη δήλωση του επενδυτή το πόσα λεφτά θα δαπανίσει. Ναι, κάποτε αν θυμάστε και οι παλιότεροι, ο πιο πλούσιος Έλληνας από τους πιο μάλλον πλούσιους Έλληνες ήταν ο Βαρδινογιάννης. Για να βγάλει στο τραπέζι 100 δολάρια. Έπρεπε να γίνει ανατολικό ζήτημα. Όχι καβούρια είχε, δηλαδή ήταν μια κατάσταση φοβερή. Ο Γιώργος δηλαδή για να μπορέσει να συνεδρίσει τα οικονομικά μαζί του, ήταν ο πιο δύσκολος άνθρωπος του κόσμου. Που ήταν από τους πιο πλούσιους, έτσι. Δεν το αφισβητεί κανένας. Ο Βαρδής τα κανόνιζε τα οικονομικά. Ναι, αλλά ο Γιώργος πήγαινε στα ραντεβού. Έδινε τις εντολές και τις κατευθύνσεις και ο Γιωργάκης πήγαινε στα ραντεβού. Ή και το κουμπούρι, αλλά Σαβίδης. Τέλος πάντων. Αυτά για να μην τα ξεχνάμε. Μπαμπή, να ρωτήσω κάτι. Γιατί συνάντησε η Μαρέτη Μαρέτικο στα γραφεία της ΠΑΕ. Δεν το γνωρίζω. Εντάξει, ο κύκλος του κυρίου, του επενδυτή, όλος βρισκόταν εκεί πέρα και επιθυμούσε να γίνει εκεί πέρα η συνάντηση. Οι μέτοχοι της ομάδας, με την ταπεινότητα που τους διακρίνει, δεν θέλανε να ζητήσουν άλλο χώρο. Πήγαν εκεί πέρα και έτσι. Για να μην χαλάσουν τον τίλα. Για την αυροφροσύνη, ας πούμε, πήγαν αυτοί εκεί πέρα που βρισκόταν ο υποψήφιος επενδυτής. Αν γνωρίζει, γιατί είπε ότι είσαι στο ΔΣ, έκανε προτάσεις ο υποψήφιος επενδυτής ποιοι θα συγκροτούν το ΔΣ, έπεσαν κάποια ονόματα. Α, ξέρεις τώρα, δεν. Τα μέλη που πρότεινε, χωρίς να μπορώ να πω ονόματα, να μπουν στο ΔΣ. Είχαν σχέση πραγματικά. Δεν με ενδιαφέρει αν είχαν σχέση με το ποδόσφαιρο ή όχι. Ο καθένας μπορεί να μάθει να μπει σε ένα ΔΣ, πάει μπροστά στο οικονομικά. Αλλά δεν άφησαν ικανοποιημένους τους. Δεν θα μπορούσαν να συνεργαστούν μάλλον σε καμία περίπτωση με τα μέλη που ήδη υπάρχουν στην ΠΑΕ. Να ρωτήσω, να το πω αλλιώς, παιδί μου. Θες να πάρεις μια ομάδα. Ωραία. Κάποιος πρέπει να την τρέξει την ομάδα. Δεν θα είσαι. Ο επενδύτης δεν θα είναι εδώ. Μια μέρα θα είσαι στον Καναδά, την άλλη μέρα μπορεί να είναι στο Σαν Φρανσίσκο και την τρίτη μέρα είναι στο Παρίσι. Αυτοί που θα, αν έκανε πρόταση, τα άτομα που θα τρέχαν την ομάδα. Κάποιος εδώ πρέπει να είναι διευθύνων σύμβουλος.
Τα ονόματα που ακούστηκαν. Είχαν σχέση με τον χώρο, με τον τα ονόματα που ακούστηκαν δεν θεωρώ ότι μπορούσαν να τρέξουν την ομάδα. Θα είχαμε σοβαρά προβλήματα. Επαγγελματικά με τι ασχολούνται οι ποδοσφαιριστές. Δεν μπορώ να μπω σε λεπτομέρειες, καταλαβαίνετε, γιατί εκπροσωπώ στο νομικό. Πάντως δεν θα μπορούσα να τρέξω σε καμία περίπτωση στην ομάδα και ίσως ήταν και ένας από τους λόγους που χάλασε τη συμφωνία. Είναι σαφής ο Πάπης, πολύ σαφής. Ιέτερη, παρακαλώ. Ελπίζουμε το καλοκαίρι να γίνει. Βασίλη, μακάρι. Θεωρώ ότι όλη αυτή η ιστορία του επαγγελματικού ποδοσφαίρου είναι μια αθλειότητα η οποία υποκρύπτει συμφέροντα που σπανίως στέκουν στο φως του ήλιου. Τώρα μας προσβάλλετε, κύριε Σημαίνη, γιατί εμείς εδώ στην Καβάλα είμαστε επαγγελματικό ποδόσφαιρο και δεν κρύβεται τίποτα. Και άμα έχετε κάτι να πείτε, ότι κρύβεται κάτι, πείτε το. Δεν ξέρω. Εκτός της Καβάλας, ας πούμε. Δεν ξέρω. Ελέτε, κρύβει. Όχι. Εμείς εδώ είμαστε πραγματικά στην πόλη και δεν κρύβεται. Βασίλη, αυτά τα τσιτάτα τώρα. Άκου. Δηλαδή τι κρύβει ο Κουζοτήρης, ο Δελικάρης, τι κρύβει δηλαδή. Θέλω να σου πω, δεν είδαμε τι έγινε στην Καβάλα. Τι έγινε στην Καβάλα. Και εσύ είδες και πρόοδο. Πού την είδες την πρόοδο. Τι έγινε στην Καβάλα. Η πρόοδος του ελληνικού ποδοσφαίρου που αντανακλάται. Τι έγινε στην Καβάλα. Στο γεγονός ότι έχασε από τις Φερόες η Εθνική και έχουν γίνει, κάνουν την κάνουν εθνική γιορτή έξω. Μετράς ένα αποτέλεσμα σε μια 20ετία. Δηλαδή βλέπεις ότι στην 20ετία, συγγνώμη, στην 20ετία. Και τι σημαίνει αυτό, ότι πρέπει να κερδίσεις, να είσαι πρωτός. Όχι. Τότε γιατί το αναφέρεις στο παράδειγμα. Είπες τι γίνεται. Σου λέω. Τα άτομα που τρέχουν την ομάδα στην Καβάλα. Συγγνώμη. Έτσι, ο ένας πουλάει σουβλάκια και ο άλλος πουλάει λουλούδια. Και ο άλλος ελιάς. Συγγνώμη, ας την Καβάλα. Δεν μιλάω για την Καβάλα. Μιλάει για τα μεγάλα επίπεδα, κύριε Σουσάκη. Ναι, πάμε για τα μεγάλα. Αυτοί που εμπλέκονται. Εγώ δεν μιλάω για την Καβάλα, δεν έχω και ιδέα. Δεν πάει η Καβάλα. Για την Καβάλα δεν έχω ιδέα. Να σου πω, δεν με ενδιαφέρει. Δεν έχω ιδέα. Αλλά όχι να πετάξω. Αλλά η διαπίστωσή σου ότι είχαμε αραγδαία πρόοδο στο ποδόσφαιρο επειδή πήγαν. Δεν μιλάω για εθνικό επίπεδο, μιλάω παγκόσμια. Από το 4. Είναι κοινωνικό φαινόμενο. Το αθλητισμό. Ποιο είναι δηλαδή. Καταρχήν μην τον περιμένουμε. Δεν είναι αθλητισμό αυτό. Τι είναι. Δεν είναι αθλητισμό. Αυτό είναι αθλητισμό. Όχι, δεν είναι αθλητισμό. Μόνο αθλητισμό με σύστημα οργάνωση. Μόνο με διαιτολόγου. Μόνο αθλητισμό. Με εργοφυσιολόγου. Αυτό είναι αθλητισμό. Για να επιφέρω. Και επιστημονικό για να χρησιμοποιήσω. Για να επιφέρω στα πειραματόζωα το μέγιστο. Τη πράγμαση όμω επιστημονικό. Έτσι. Με όλε τι ειδικότητε. Εάν εσύ θεωρεί ότι είναι αθλητισμό να τρέχουν 90 λεφτά άνθρωποι έχουν ντοπαριστεί γιατί, και που δεν μπορεί να. Μιλάς για τους Ρώσους που είναι εκτός Ολυμπιακών Αγώνων. Έτσι. Οι Ρώσοι είναι εκτός Ολυμπιακών Αγώνων. Όχι, μιλάω για τις ομάδες που βλέπω. Αυτοί πιάστηκαν το πέρα. Λοιπόν, όλη η ομάδα της Ρωσίας είναι εκτός. Βλέπω το Champions League. Με η Ρωσία δεν έχω καμιά με τη Ρωσία. Μόνο αυτοί πιάστηκαν. Οι Κινέζοι και οι Ρώσοι δεν είναι. Φυσικά γιατί καθόλου δεν είναι Σοβιετική. Ανατολική Γερμανία, να πάμε λίγο παλιότερα. Για Σοβιέ δεν συζητάμε εκεί. Εκεί μιλάμε ήταν με τις κούφτες. Έχεις μείνει πίσω. Λοιπόν, είδα από τι υποκλήσεις κάνατε το Πιτσίπρα. Και ας πάρουμε και την Καβάλα. Η Καβάλα έχει όφελος. Δηλαδή από την παρουσία του Μάκη του Ψωμιάδη. Γιατί δεν είχε όφελος καλά. Ποδοσφαιρικά. Γιατί επειδή για κάποια ένα-δύο χρόνια σε ευδεπίγραφα εμφανίστηκε να έχει μπει. Γιατί όσο διάστημα η ομάδα ήταν Βασίλη στην Αλφα Εθνική, ερχόταν εδώ φίλαθλοι, τρώγανε στα μαγαζιά, αφήναν χρήματα, κινόταν μετακινήσεις. Απασχολούνταν πόσα άτομα. Έμενε κόσμο στα ξενοδοχεία. Αυτή είναι όρια αθλητική που λέει. Αυτή είναι. Την όρια οικονομική βασικά. Αυτή είναι οικονομική όρια. Αυτό λέω. Λοιπόν, μιλάμε για αθλητισμό. Άρα δεν σημαίνει ότι ο αθλητισμό συμβάλλει στην τόνωση τη οικονομία είτε τη τοπική είτε τη εθνική. Σημαίνει ότι ο αθλητισμό. Ο χρησιμοποιείται ψευδεπίγραφα. Τι είναι αυτές για τώρα. Για να καλύψει. Εγώ δεν την έχω γνώμη. Αυτή την καραβέρα τα 50 πια ποιο χρησιμοποιείται. Έχω δικαίωμα να έχω γνώμη. Ναι, όχι, πες μου, ποιο χρησιμοποιείται. Εκτός αν είσαι εγώ. Βασίλη, γαουλάιτερ εδώ. Επειδή εγώ με τον αθλητισμό ασχολούμαι από 5, να μην πω 5, από 7 χρονών. Και εγώ από 5 λοιπόν. Σε ποιο από ποιον χρησιμοποιείται ο αθλητισμό. Εγώ έχω δει. Από ποιον χρησιμοποιείται, πει κάτι χρησιμοποιείται. Ναι, από ποιον. Δεν του ξέρει ποιον. Όχι, πες μου ποιον. Δεν μου λε προχθέ το είπα. Όταν φώναζε στην υποδοχή Ντέταρη ο κόσμος κάτω τα χέρια από τον Κοσκοτά, ποιον εξυπηρετούσε το ποδόσφαιρο. Αυτό εννοείς ότι ο διοκτήτης. Στην υποδοχή Ντέταρη που περίμενε ο Ανδριανόπουλος, γκουρού του νεοφιλελευθερισμού, έτσι. Ναι. Με τον Κοσκοτά ερχόταν ο Ντέταρη και ο Κοσμάκης φώναζε κάτω τα χέρια από τον Κοσκοτά, ποιον υπηρετούσε αυτό. Ωραία, ένα φαινόμενο είναι αυτό. Για μια συγκεκριμένη ομάδα που το έχει κάνει κατ' επανάληψη. Να μην το συζητήσουμε. Έτσι. Μάλιστα, λοιπόν, τώρα. Αυτή η ομάδα δεν χαρακτηρίζει το σύνολο του ελληνικού αθλητισμού. Να αφήσουμε λίγο τώρα την πολιτική. Τώρα λέμε τι έκανε ο Ανδριανόπουλος και αυτά έχει νόημα. Ο οποίος Ανδριανόπουλος μετά ήταν βουλευτής του Πασόκ και με όλους αυτούς που ήταν στο επικρατείας σήμερα είναι στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο γκουρού του φιλελευθερισμού σήμερα όλοι αυτοί συγκατοικούν είναι στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Ανδριανόπουλος. Λέω στο ψηφοδέλτιο επικρατείας που διορίστηκε βουλευτής Πασόκ. Όλοι αυτοί μετακόμισαν ΣΥΡΙΖΑ.
Αυτό λέω. Εκεί τα ευθύνη του Αδριανόπουλου. Δεν είπα αυτό, αλλά μην βλέπουμε την πολιτική, λέμε. Παπανδρέου ευθύνη, δεν ευθύνονται αυτοί. Ούτε Αδριανόπουλος. Στο επικρατεία ειδικά. Ο Αδριανόπουλος. Του βάζει πρόεδρο. Του έβαλε ο Παπανδρέου. Ο Παπανδρέου πού βρίσκεται ψυχή και σώμα τη σήμερα, στο ΣΥΡΙΖΑ είναι. Άσε που λέει ότι είναι στο Κινάλ. Υπονομεύει το Κινάλ διαρκώ. Αυτό δεν είναι επί τη. Θα δείξει. Εν πάση περιπτώσει. Καταλήγοντα. Νομίζω τελειώσουμε, συγχωρίζω. Όχι, όχι, αυτό ήθελα να πω. Ωραία, ευχαριστούμε. Συγχωρίζω, δεν το θεωρώ αθλητισμό, λοιπόν. Θεωρώ άλλου του ίδιου δραστηριότητα που δεν έχει καμία. Κάθε άποψη σου. Από εκεί και πέρα δεν έχω ενδιαφέρον για την άλλη οπτική. Κατανοητό. Λοιπόν, δύο τιμά. Το πρώτο είναι ότι βεβαίως και στηρίζουμε την διοίκηση τη ΠΑΕ ΑΟΚ Καβάλας 1965. Εγώ δεν ανήκω σε καμία δημοτική παράταξη. Ωστόσο, οι άνθρωποι αυτοί είναι γεγονός ότι έχουν κάνει μια πολύ σημαντική προσπάθεια, έχουν βοηθήσει την ομάδα, έχουν στήσει κάτι πολύ καλό. Έχουν βάλει αυτό. Λεφτά. Έχουν, φαίνεται αυτό, Γιάννη μου, αν δεις ένα παιχνίδι το καταλαβαίνεις. Λοιπόν, έχουν φέρει καλό προπονητή τον Δερμητζάκη. Έχουν κάνει μια γενναία προσπάθεια με τον Παύλο τον Δερμητζάκη, τον οποίο εκτιμώ πάρα πολύ. Λοιπόν, νομίζω ότι πρέπει να στηρίξουμε την προσπάθεια αυτή. Από εκεί πέρα βεβαίως. Είδα και την Μπάμπη Κουφατζή την ανακοίνωση που κάνανε οι γαλάζιοι αργοναύτες, οι οποίοι δεν λένε τίποτα τραγικό οι άνθρωποι. Λένε απλούστατα ότι τον επενδυτή, τον όποιον επενδυτή, πρέπει να τον κρατήσουμε κοντά. Διότι είναι φυσιολογικό και εγώ ως Καβαλιώτης και ως φίλαθλος, θα ήθελα πάρα πολύ η ομάδα μου να ανεβεί κατηγορία, να παίξει στη Football League και να πάει και στην πρώτη κατηγορία, γιατί όχι. Όπως γινόταν τα προηγούμενα χρόνια. Γιατί εμένα η άποψή μου είναι ότι το γεγονός ότι η Καβάλα ήταν στην πρώτη κατηγορία και έπαιζε με τις ομάδες, μεγάλες ομάδες και πρόσφερε μια πολύ μεγάλη αναψυχή στον κόσμο, σε εμάς. Εγώ δεν ξεχάσω, αγαπητέ Γιάννη, ήμουν μικρό παιδί και με τον Ναΐμι στο πατέρα μου πηγαίναμε, βλέπαμε την ΑΕΚ, τον ΠΑΟΚ, εδώ στο γήπεδο της Καβάλας. Ήταν μια σπουδαία αναψυχή και εξακολουθεί να είναι μια σπουδαία αναψυχή. Ναι, συμφωνώ ότι είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο. Συμφωνώ επίσης με το γεγονός ότι τονώνει την τοπική οικονομία. Ότι ακούγεται το όνομα της Καβάλας γενικότερα, ότι γίνεται γνωστή. Λοιπόν, αυτό που μου έκανε από την άλλη μεριά εντύπωση είναι το γεγονός. Αναφέρεσαι δεκαετία, φαντάζομαι 70, τώρα ακριβώς. Έτσι, 80. Μπέλα, πάλι. Έτσι. Μετά έχουμε τη δεκαετία όπου ο Καραγιάννης, ο Γιώργος με τη διοίκησή του κυριάρχησαν και τη σήκωσαν πάρα πολύ ψηλά την ομάδα. Για κάποιους ήταν η καλύτερη ομάδα. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που μου έκανε. Μου προξένησε πολύ μεγάλη εντύπωση. Είναι το γεγονός αυτό που είπε ο Μπάμπης Κουφατζής, που το ξέρει πολύ καλά το θέμα, γιατί προφανώς το έχει χειριστεί και από ένα διαφορετικό επίπεδο, ότι έχουμε να κάνουμε με έναν επιχειρηματία μεγάλης οικονομικής εμβέλειας, ο οποίος ωστόσο, και αυτό είναι το αξιοπερίεργο, δεν έκανε σοβαρή πρόταση. Και γι' αυτό η πρόταση Μπάμπη, του καθαρό, δεν μητρό, έγινε το ποινικό του αποδεκτή. Μητρό, το καλά, αυτό δεν θα το πει τώρα on camera τώρα γιατί κακό, για μυστικό, το ποινικό, είναι το ποινικό του μητρό. Τώρα αν είναι δυνατόν. Συμπεριλαμβάνεται ως από τους πιο επιτυχημένους επιχειρηματίες στα μεγαλύτερα αυτό οικονομικά. Αυτό με το ποινικό μητρό της ποιος έχει πιλότερο. Δηλαδή ο Μελισσανίδης δεν είναι επιτυχημένος. Το ποινικό μητρό είναι από εδώ μέχρι το Ηράκλειο της Κρήτης. Εντάξει τώρα. Αυτό το αν έχει ποινικό μητρό θα ελεγχθεί στην Επιτροπή για Επαγγελματικό Αθλητισμό. Λοιπόν, εκεί πέρα δεν θα τα ελέγξουμε. Άμα βάλει η εταιρεία από αυτά. Εν πάση περιπτώσει, για να κλείσω, Γιάννη, άκουσε λίγο. Σίγουρα θέλουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν ξεκάθαρες απόψεις και θέλουν με ξεκάθαρο τρόπο να επενδύσουν χρήματα είτε σε μια πιθανή αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, αλλά βέβαια πρωτίστως αυτό πρέπει να γίνει σε συνεννόηση με την παρούσα διοίκηση, την οποία επαναλαμβάνω εγώ προσωπικά. Σαν απλός πολίτης στηρίζω. Μάλιστα. Με όλη μου την καρδιά. Λοιπόν, κλείνω αυτό το κεφάλαιο. Νομίζω το παθήθηκαν όλοι στο θέμα αυτό. Πάμε στο επόμενο. Τη γέφυρα πότε δεν κάνουμε, κύριε Κοτόλια? Να μην πω αυτό που λέει ο κόσμος. Η γέφυρα είναι, αποτυπώνει ακριβώς την αποτυχία αυτής της πολιτικής. Της πολιτικής η οποία ξεκινάει από την κεντρική διοίκηση και φτάνει στα επόμενα γρανάζια της, όπου σε ό,τι αφορά έργα και δράσεις οι οποίες έχουν σχέση με το λαό, είναι σε δεύτερη, σε τρίτη, σε τέταρτη μοίρα. Ακριβώς αυτό φάνηκε με τη γέφυρα και ακριβώς επειδή επικρατεί αυτή η λογική ότι οι λαϊκές ανάγκες, αυτό δηλαδή που θέλει ο κόσμος, ο πολίτης, παρόλο που πληρώνει την ύφη τελικά, είναι αυτός που πληρώνει τεράστιους φόρους άμεσους και έμεσους, είναι αυτός ο οποίος παράγει αυτόν τον πλούτο, αυτοί οι οποίοι κερδίζουν, πληρώνουν ελάχιστα
σε σχέση με την φορολογία. Δεν είναι τυχαίο ότι το 97% με το 95% του προϋπολογισμού και του φετινού και των προηγούμενων προέρχεται από την 1,5-1,5 φορολογία των εργαζόμενων, των συνταξιούχων, των μικροεπαγγελματιών και δικηγόρων και μαγαζάτρων άλλων, των φτωχών αγροτών. Και ένα 5% πληρώνουν οι εφοπλιστές, οι μεγαλοβιομήχανοι. Κύριε Βοτόλια, μέχρι στιγμής, και αυτό το χρήμα. Είστε ευχαριστημένος. Δηλαδή, από την ημέρα που αναλάβατε πάλι καθήκοντας επικεφαλής μέχρι σήμερα, σε αυτούς τους 6 μήνες, είστε ευχαριστημένος από τη λειτουργία. Και το ρωτάω διότι υπάρχει μια νέα δομή, ένας νέος τρόπος λειτουργίας, μια διαφορετική κατάσταση που δεν είναι πια ο Δήμαρχος ο οποίος είναι το αφεντικό εκεί μέσα. Αφεντικό είστε εσείς, η Δημοτική Σύμβουλη, που έχετε την πλειοψηφία και δεν την έχει η Δημοτική Αρχή. Για να δώσουμε μια ολοκληρωμένη απάντηση, πρέπει να δούμε το ρόλο. Θα δω την άποψή σας, έτσι. Ναι, ναι. Το ρόλο που παίζει ένας Δήμος. Στη διοικητική δομή δηλαδή της χώρας, πού βρίσκεται ένας Δήμος. Δεν το πάμε τόσο, όμως, το πω από το κοντά. Όχι, ναι. Θα φτάσω και εκεί ακριβώς. Ναι, αλλά μην πάμε από τόσο μακριά, γιατί. Λέω, το κεντρικό κράτος έχει νομοθετήσει και έχει κάνει το Δήμο με ένα τέτοιο τρόπο, ώστε κανένας Δήμαρχος, κανένα Δημοτικό Συμβούλιο να μην μπορεί να κινηθεί σε μια φιλολαϊκή κατεύθυνση. Αυτό είναι δεδομένο. Έχουμε 3 νομοθετήματα από τον Καποδίστρια μέχρι σήμερα, να πούμε, τα οποία βάζουν συγκεκριμένο τρόπο λειτουργίας της τοπικής διοίκησης. Και δεν το λέμε εμείς. Συμφωνώ, μα είναι δομικό το θέμα. Λοιπόν, έτσι. Άρα, τη λειτουργία του Δήμου. Η Γαλλία, λοιπόν, που είναι μια αστική δημοκρατία, έχει άλλη αρμοδιότητα στο Δήμαρχο, έτσι. Εκεί αναφέρεται μέχρι και ο εισαγγελέας και ο αστυνομικός διευθυντής. Είναι άλλη δομή όμως. Την ίδια αρμοδιότητα έχουν παντού. Όχι, έχει άλλη δομή. Λοιπόν, μπορεί διοικητικά και ονομαστικά να είναι διαφορετικά, ωστόσο στο Βέλγιο, άλλη παντού, δομή. Παντού στοχεύουν πώς θα λειτουργήσει αυτό το σύστημα να υπηρετεί συγκεκριμένα συμφέροντα. Και εδώ λοιπόν τα συγκεκριμένα συμφέροντα είναι ότι πρέπει να βάλω χέρι πιο βαθιά. 2 και 3 φορές ξανά το χέρι στη τσέπη πάμε του Δημότη. Στη τώρα. Εδώ λοιπόν τι έχουμε σήμερα στην σημερινή. Είναι από τις χειρότερες, από τα χειρότερα δημοτικά συμβούλια. Γιατί το λέω αυτό? Χειρότερα με την έννοια που έχει σχέση με τα λαϊκά συμφέροντα, με τα συμφέροντα του Δημότη. Είναι ζημιογόνο αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο. Γιατί? Γιατί έχουμε πολλές παρατάξεις, οι οποίες προκύψανε από τις τελευταίες εκλογές, οι οποίες όμως προέρχονται από την ίδια μήτρα, την πολιτική. Είναι φτιαγμένες από το ίδιο καλούπι. Και για να κρύψουν αυτή τους την συμφωνία, συμφωνούν όλοι ότι ο Δήμος πρέπει να λειτουργεί σαν επιχειρηματίας, πρέπει να λειτουργεί ανταποδοτικά και οι διαφορές τους είναι εκμέρους. Τι διαφωνούν, δηλαδή, διαφωνείτε εσείς και παράτες του κύριου Βέρου? Όχι, φυσικά. Η μόνη αντιπολίτευση σήμερα που υπάρχει στο Δήμο είναι αυτή της λαϊκής εισπύρωσης, σε μικρή δύναμη, αλλά δεν σημαίνει, δεν σημαίνει επειδή έχεις αρνητικό συσχετισμό είναι η αιτία αυτή για να κρίνεις ότι είσαι λάθος. Άλλο ο συσχετισμός, άλλο αν οι θέσεις σου είναι σωστές ή όχι. Όλες λοιπόν οι παρατάξεις μιλάνε. Για ανταποδοτικότητα υπηρεσιών. Τι σημαίνει ανταποδοτικότητα? Για μας είναι το πλέον αντιλαϊκό μέτρο. Γιατί? Έχει πληρώσει ο ελληνικός λαός μια φορά. Γιατί δηλαδή πρέπει να ξαναπληρώσει για να έχει σκουπίδια, να ξαναπληρώσει για να έχει το νερό, να ξαναπληρώσει για να έχει το κολυμπητήριο, να ξαναπληρώσει για να έχει τους παιδικούς, για να ξαναπληρώσει για να έχει το οδείο? Για ποιο λόγο λοιπόν? Την ΕΡΤ πρέπει να πληρώνουμε στο λογαριασμό. Γιατί ακριβώς? ΕΡΤ πρέπει να πληρώνουμε στο λογαριασμό, πιστεύετε? Ορίστε, φυσικά. Όχι, δεν έπρεπε να πληρώνουμε. Γιατί έχουμε πληρώσει ήδη και έχουμε πληρώσει πάρα πολλά. Τα μαζεύει λοιπόν το κράτος, έτσι να το πω απλά, από τον κόσμο τον πολύ. Και αντί να τα δώσει πίσω, όσο οφείλει, και το ίδιο το κράτος έχει νομοθετήσει. Παρακρατεί φόρους, πόρους, τους οποίους έχει μαζέψει στο όνομα για να τα δώσει στην τοπική αυτοδιοίκηση, στην τοπική διοίκηση του Δήμου. Και δεν τα δίνει. Τι τα κάνει? Τα δίνει κίνητρα για να γίνουν επενδύσεις. Γιατί ο επενδυτής δεν βάζει δικά του χρήματα, παίρνει χρήματα έτοιμα από το κράτος, παίρνει δομές, υποδομές έτοιμες από το κράτος και έρχεται εκεί πέρα να κερδίσει. Δεν έρχεται να χάσει. Θα βάλει χρήματα για να κερδίσει ακόμα περισσότερα. Και ποιος θα πληρώσει αυτά τα χρήματα? Δεν πέφτουν από τον ουρανό τα χρήματα. Θα ακουστεί η καβάλα με τις ομάδες, με τα ποδόσφαιρα κλπ. Και θα βγάλει χρήματα αυτός. Ποιος θα τα πληρώσει, αγαπητοί φίλοι του τραπεζιού? Δεν θα πέσουν από τον ουρανό τα χρήματα. Δημιουργούνται από την εργασία,
Και αυτή η εργασία γίνεται από αυτόν που χρησιμοποιεί τα χέρια του και το μυαλό. Δεν γίνεται από τον Κυφίνα επιχειρηματία, ο οποίος κάθεται στο γραφείο του και κοιτάει μονάχα τις μετοχές αν ανέβηκαν ή κατέβηκαν. Μία γρήγορη, πολύ γρήγορη, ουσιαστική. Τη γέφυρα ποιος πρέπει να τη φτιάξει, κύριε Ποντόλιο, ο Δήμος ή ο κράτος? Ή το κράτος? Το κράτος φυσικά. Αλλά όμως... Να που συμφωνούμε και σε κάτι. Αλλά όμως, εδώ να πούμε, τι κάνει ο Δήμος, ο οποίος πραγματικά ένας δήμαρχος και μια διοίκηση είναι με τον Δημότη? Στέκεται απέναντι, δημιουργεί εκείνες τις προϋποθέσεις ώστε να αντισταθεί σε αυτή την πολιτική. Τι κάνει? Δέχεται. Σκύβει το κεφάλι. Και λέει, τι να κάνουμε? Δεν μας δίνει το κράτος. Έτσι είναι η κατάσταση. Άρα τι θα κάνω? Θα φορολογήσω το λαό. Θα μου πεις, μπορεί να κάνει διαφορετικά? Μπορεί να κάνει διαφορετικά. Δεν μπορεί να αλλάξει τους νόμους από μόνος του ένας δήμαρχος. Αλλά όμως μπορεί να πει ότι εγώ είμαι απέναντι σε αυτή την πολιτική. Οργανώνεις το λαό σου, οργανώνεις τους δημότες και αντιστέκεσαι σε αυτή την πολιτική. Αυτό που κάνουν οι κομμουνιστές δήμαρχοι στην Ελλάδα. Δεν λέμε ότι ο Πελετίδης έκανε μια όαση την Πάτρα και έλυσε όλα τα προβλήματα. Το έχει πει από την πρώτη στιγμή. Δεν λέμε εμείς ψηφίστε μας. Πήγε στο Δημοτικό Συμβούλιο, το Δημοτικό Συμβούλιο του καταψήφισε τον προϋπολογισμό του και υπερψήφισε άλλη πρόταση. Για να κάνουμε. Δεν έγινε ακριβώς έτσι. Δεν λέμε λοιπόν, κάντε μας δήμαρχοι. Εγώ δεν βγήκα, ξύπνησα ξαφνικά ένα πρωί και είπα, έχω οράματα, είμαι ικανός, θα κάνω την καβάλα παράτησο. Απλώς είπαμε ότι μέσα σε αυτό το πλαίσιο, αν δεν αλλάξει αυτή την κατάσταση, δεν πρόκειται να δει ο εργαζόμενος τον ίδιο μοίρα. Και αυτή η αλλάσταση κατάζει όταν αλλάζει, όταν συγκρουστείς. Μάλιστα. Όσο δεν συγκρούεσαι, έχεις μία κατάσταση που θα χειροτερεύει. Το ερώτημα για το πότε θα πιω γιατί έγινε η γέφυρα, ναι. Νομίζουμε πολύ. Μόλις κατασταλάξει μια απόφαση ο Δήμαρχος, θα προχωρήσω. Γιατί... Δηλαδή φταίει ο Μουριάδης για αυτό το πράγμα σήμερα. Για τη γέφυρα. Τώρα για να τα βάζουμε. Προσέξτε. Ο Μουράδης μπορεί να φταίει για χιλιάδες πράγματα, αλλά μιλάω για τη γέφυρα. Δεν μιλάω για την οριστική λύση της γέφυρας. Μιλάμε για την διαδικασία να γίνουν βελτιωτικές κινήσεις μέχρι να συντριετία, τετραετία, πόσο χρονικό διάστημα θα απαιτηθεί για να ολοκληρωθεί η φάση αποκατάστασης της γέφυρας. Έτσι, η περίφημη αμφιδρόμηση με τη μελέτη, την απόφαση του προηγούμενου Δημοτικού Συμβούλου με εισήγηση τότε, της τότε αντιδημάρχου του κυρίου, της κυρίας Δρακονάκη. Καλά δεν είναι θέμα, Μπάμπη? Ναι, ναι. Μπράβο. Πολύ καλά το θυμάσαι. Έτσι. Τώρα, από εκεί και μετά, μέχρι στιγμής, εν της πράγμας, δεν έχουμε δει τίποτα. Θα αποφασίσει ο Δήμαρχος, θα μας πει πότε θα το κάνει και πώς θα το κάνει. Θέλω να πιστεύω ότι μέχρι το καλοκαίρι πρέπει να έχει ολοκληρωθεί. Μάλιστα. Εάν πάμε σε μια διαδικασία που ακούω ότι θα χρειαστεί νέα μελέτη και θα πάμε πίσω. Όχι, δεν έχεις δίκιο. Δεν ξέρω, λέω, τι ακούγεται. Η μελέτη αυτή στην οποία αναφέρθηκε ο Γιάννης έχει επισπευστεί και έχει συνταχθεί από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου, από την αρμόδια υπάλληλο, η οποία είναι πολύ καλή και πολύ ειδική. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, αναφέρεται ακριβώς αυτό το ζήτημα της απόφασης που είχε πάρει το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο για την αμφιδρόμηση και πολύ σύντομα πιστεύω ότι θα δημοπρατηθεί και το έργο. Μάλιστα. Και πιστεύω ότι εύχομαι και πιστεύω να γίνει πάρα πολύ σύντομα. Μάλιστα. Το ζήτημα είναι το εξής. Όσον αφορά το θέμα της γέφυρας, ορισμένες λεπτομέρειες... Δεν νομίζω ότι να μην λέμε λεπτομέρειες τώρα. Να πω μόνο ότι ο Δήμαρχος μας είπε στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι θα δημοπρατήσω τότε, θα κάνω. Όχι, αλλά δεν θέλω λεπτομέρειες γιατί κουράζουν τον κόσμο λεπτομέρειες. Εγώ θέλω χοντρικά. Χρονοδιάγραμμα δεν έχει πει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Απλούστατα δεν είναι αρμοδιότητα σε καμία περίπτωση του Δήμου η ανακατασκευή της γέφυρας. Άλλο είναι αυτό. Όπως επίσης, να τελειώσω Γιάννη μου, όπως επίσης σε καμία περίπτωση δεν ήταν αρμοδιότητα του Δήμου στο πλαίσιο της συντήρησης η συντήρηση των δομικών στοιχείων και του φέροντος οργανισμού της γέφυρας. Έχουν λεχθεί αυτά εδώ δεκάδες φορές. Όποιος σας έχει πει το αντίθετο, δεν ξέρει τι γίνεται. Αυτά. Δεν ξέρω το θέμα, ποιες αρμοδιότητες. Όχι, αλλά αυτά που είπε τώρα ο Απόστολος έχουν εδώ χιλιοϋποθεί και δεν έχουν αμφισβητηθεί αυτά. Όχι. Αυτά που λέει τώρα όμως δεν έχουν αμφισβητηθεί από πουθενά, γι' αυτό το λέω. Εγώ απλά να επισημάνω μόνο, δεν διαφωνώ σε αυτό που είπε ο Απόστολος. Απλά ως Δημοτικός Σύμβουλος δεν μας έχει δοθεί χρονοδιάγραμμα. Γι' αυτό δεν μπορεί να πεις σε πότε θα γίνει. Για το χρονοδιάγραμμα επακριβώς δεν ξέρω. Καλά τώρα. Εγώ έχω μισό λεπτό λίγο. Ακούω χρονοδιάγραμμα. Κάθε εβδομάδα θα ανοίξει όπως μπαίνεις από την Ξάνθη Εκκλησία. Έχει αγανακτήσει ο κόσμος. Κάθε μέρα όποιον βρίσκω είναι αγανακτισμένος
και κάθε εβδομάδα λέει πάντως... αυτή τη βδομάδα ανοίγει, την άλλη βδομάδα ποιος ανοίγει. Ποιος το λέει αυτό, Γιάννη, ποιος το λέει. Υπάρχουν ανακοινώσεις συνέχεια ότι θα ανοίξουν. Το λέει η Εγνατία. Ναι, η Εγνατία. Αφού λέει ο ανάδοχος έχει. Οι βουλευτές το λένε. Ο ανάδοχος έχει τα χρήματα και να βουλευτές το... και οι βουλευτές έχουν ευθύνη. Οι βουλευτές... Και η Εγνατία έχει την ευθύνη. Η Εγνατία έχει την ευθύνη. Τους έχει εκθέσει η Εγνατία. Εγώ πάντως ξέρω ότι ο Δήμος Καβάλας κατέθεσε πριν από 15 μέρες ήταν. Πότε ήταν. Όχι, δεν κατέθεσε αγωγή. Κατεδέθηκε μηνυτήρια αναφορά. Πολύ σωστό. Για το πιθανό αδίκημα της παρακόλησης Απόστολε. Των δημόσιων πολύ σωστό. Κοινωνιών. Ορίστε, Απόστολε. Βασίλη, με συγχωρείτε. Για να πας από τη Χρυσούπολη στη είναι εξοργιστικό. Είναι εξοργιστικό. Πρέπει να περάσει από τον Άγιο Σύλλα. Εξοργιστικό. Ναι, είναι τραγικό. Και σκεφτείτε κάποιο ο οποίο μένει στα σφαγεία. Δηλαδή, εγώ μένω στα σφαγεία ή στην τέτοια και πρέπει να πάω από πίσω να είναι αγορά ανοιχτή. Και να ξαναγύρισω, δηλαδή, εντάξει, οι πολίτες, εγώ απορώ με την υπομονή κάποιων ανθρώπων, έτσι. Λοιπόν, Γιάννη, δεν ξέρω ποιος θέλει να φτιάξει την γέφυρα. Δεν ξέρω κιόλας αν καταλογίστηκαν ευθύνες για την πτώση της γέφυρας. Όχι ακόμα. Υπάρχει σε εξέλιξη μια προκαταρκτική εξέταση, τουλάχιστον από πλευράς Δήμου, νομίζω ότι έχει επαρκώς, για να μην πω επαρκέστατα, απαντηθεί. Αυτό όμως δεν αφορά τον Καβαλιώτη. Ο Καβαλιώτης θέλει τη γέφυρα. Και θυμισώ, εδώ το έργο, να το καταλάβω. Δηλαδή, το αναμένουμε πόρισμα για το αν θα γίνει απαγγελία κατηγοριών αυτό. Φυσικά. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό, κύριε Πρωθυπουργέ. Προκατρακτική γίνεται. Αν υπάρχουν ποινικές ευθύνες, δεν μας ενδιαφέρει. Τον κόσμο τον ενδιαφέρει να γίνει γέφυρα. Δεν διαφωνούμε, αλλά και αυτό τώρα δεν μας ενδιαφέρει. Αυτή η λύση τώρα που περιέγραψε ο κ. Γελαράκης θα διαπλατεθεί ο δρόμος εκεί πέρα κόβοντας το νοσοκομείο. Μήπως είναι. Το πρόβλημα. Ναι, για μισό λεπτό. Φοβούμε πολύ, μήπως λόγω αυτού του έργου κοπεί τελείως η γέφυρα. Γιατί ακούστηκε λίγο. Ότι δεν πρόκειται να γίνει γέφυρα και δεν χρειάζεται. Το ζήτημα είναι το εξής. Εγώ δεν ξέρω αν χρειάζεται ή όχι. Απλούστατα για να αποκατασταθεί η γέφυρα με βάση την κοινή λογική. Και δεν το λέω ούτε σαν δικηγόρος του Δήμου, το λέω σαν μέσος πολίτης. Για να αποκατασταθεί το πεσμένο τμήμα της γέφυρας, θα πρέπει προηγουμένως να διαπιστωθεί ότι το υπόλοιπο τμήμα, αυτό το οποίο έχει απομείνει, διαθέτει την αναγκαία στατική επάρκεια και συγκρότηση. Μα να γίνει όλο. Εδώ κάναμε έτσι ολόκληρη Εγνατία δισεκατομμύρια χρήμα και θα το δώσουμε τώρα στους επενδυτές. Θα να πάρουν έτοιμη δύο, δουλειά. Και εδώ δηλαδή 100 μέτρα για γέφυρα δεν μπορεί να γίνει. Εδώ λεφτά δηλαδή δεν βρίσκονται, ενώ βρίσκονται λεφτά για οτιδήποτε εδώ άλλο. Εδώ δεν μπορώ να διαφωνήσω μαζί σας στο συγκεκριμένο θέμα. Ναι. Συμφωνώ. Μπάμπη, εκείνο που ήθελα να πω ναι, και ολοκληρώσω. Είναι ότι τους τελευταίους μήνες η Καβάλα έχει γίνει πολύ αβίωτη σε ό,τι αφορά το κυκλοφοριακό. Σε όλοι αυτό συμφωνούν. Δεν άκουσα κάποιον. Φοβερό πράγμα. Λοιπόν, νομίζω ότι δεν διαφωνούν. Στην γειτονιά μου δεν μπορεί να παρκάρεις. Δεν μπορείς επομένως να ξεκινήσεις. Γιατί αν ξεκινήσεις θα παρκάρεις. Στο Σύρμα απάνω. Δεν κάτσε έξι ταξιαρχία κλπ. Δρόμοι χωρίς πεζοδρόμια. Δηλαδή αυτό το πράγμα δεν το έχω δει ούτε σε καμιά πόλη, δεν έχω στον κόσμο. Γιατί μπορούμε να παρκάρουμε εμείς που μένουμε στο καλά, κέντρο. Καλά, τώρα εδώ το έχω πει χιλιάδες φορές. Όχι, έχω Βασίλη, παραμονές των εκλογών, όταν ρώτησε εδώ τον Μουριάδη, αν θα γίνει δήμαρχο, θα κάνει πρώτε 100 μέρες. Άσχετα αυτά που είπε, δεν έκανε τίποτα βέβαια, ούτε με την Παναγία ούτε τίποτα. Αλλά του λέω, έχω μια απορία γιατί ήσταν αντιδήμαρχο. Αυτό το έκτρομο που λέγεται ΔΕΠΟΣ δεν είναι ντροπή για την Καβάλα. Το πιο σύγχρονο, το πιο καινούργιο κομμάτι που χτίστηκε, να έχει αυτό το χάλι τσα τα μούτρα μας να είναι. Άντε η Παναγία είναι κτισμένη 2.000 χρόνια. Έχει τα στενά της, έχει τα αυτά της, τα κατανοώ και τα δέχομαι. Αλλά κάναμε την πιο σύγχρονη συνοικία, το πρότυπο κτλ. Πάτε στη ΔΕΠΟΣ. Έχουν κάνει και όλα τα πάρκινγκ υπόγεια για να νοικιάζουν στους φοιτητές και από κάτω βάλαν και τους υπονόμους τους κάνανε για να κοιμούνται οι άνθρωποι και εκεί μέσα. Εντάξει, έλος δηλαδή. Αυτή η εικόνα που υπάρχει στη ΔΕΠΟΣ είναι να πάει μια μπουλντόζα να την κρεμίσει ολόκληρη. Και να πει όλους τους νεόπλουτους εκεί πάνω, θα σας τα κρεμίσω όλα. Η διαφορά, είναι, ότι γίνεται η διαφορά είναι ότι τη συνοικία τη ΔΕΠΟΣ δεν την έκανε ο Δήμος όμως. Γιατί εγώ με το Δήμο τα έβαλα τώρα. Δεν τα έβαλα με το Δήμο, για όνομα του Θεού. Εγώ ντρέπομαι σαν Καβαλιώτης όταν μου λένε ποια είναι η καινούργια συνοικία, η νέα Καβάλα και του δείχνω ότι είναι η ΔΕΠΟΣ. Ντρέπομαι εγώ. Κύριε Γκατμανίδη, όσο η γη θα είναι εμπόρευμα και η κατοικία επίσης εμπόρευμα, θα έχει αυτά τα. Όχι έτσι. Δεν μπορώ να διαφωνήσω. Γιατί εδώ έγινε για αυτό το.
ξέφυγε. Γι' αυτό το λόγο δεν ξέφυγε. Καταργήσουμε τον καπιταλισμό τώρα. Στην ΔΕΠΟΣ δεν μπορεί να παραδεχθεί κανένα. Μα έχει μπατάρει ο καπιταλισμό. Δεν το βλέπει. Για κοιτά, για δε γύρω σου. Πόσο κουμπό, πόσο. Δηλαδή αυτό είναι. Μόνο στο μυαλό σα υπάρχει. Άλλο σύστημα. Μόνο στο μυαλό σα υπάρχει. Αυτό είναι ανάγκη. Μην το ζορίζει. Θα μα τρελάζει. Μην το ζορίζει. Δεν εφαρμόζει το κουφατζή. Αυτό το πράγμα που βλέπετε γύρω σα είναι ανάπτυξη. Είναι ανάταση. Θα βάλω τα βαδία. Έχει τελειώσει ο κουμπό. Θα σε παίρνει αριστερά. Μπορώ, συγγνώμη, να πω κάτι. Τι γιώνει ακόμα! Τι να πω, θα αν επιτρέπει μόνο κάτι. Μια για να το λέω. Αδικήσαμε τον Πάπη του κουβέντσα αυτό και καπιταλισμός λέει. Συγκρίνω την ασχημία τη ΔΕΠΟ αλλά και τη Καβάλα, να μου επιτρέψει. Με εκείνο που είδα στην Πράγα, την καθημαγμένη Πράγα δηλαδή, των πρώτων χρόνων μετά το 92. Όπου μέσα σε 2-3 χρόνια τελεσιδίκησαν όλες οι υποθέσεις διεκδίκησης παλιών σπιτιών κλπ. Τελεσιδίκησαν 3 χρόνια. Και όπου, όπως μου εξήγησαν, η εξωτερική εμφάνιση των κτηρίων της πόλης είναι δημόσιο κτήμα. Δεν έχεις δικαίωμα να κάνεις τίποτα, ούτε να βάψεις τον μπατζούρι σου. Αν δεν πάρεις άδεια, κατάλληλη. Από... Προφανώς κρίθηκαν διατηρητές. Από υπηρεσία, όλη η πόλη. Όλη η πόλη, όλη η Πράγα. Έχεις δικαίωμα από τον τοίχο και μέσα να κάνεις ό,τι σου κατέβει. Αλλά ο τοίχος είναι δημόσιο αγαθό. Ναι. Λοιπόν, κοιτάξτε την ασχήμια. Προστατεύεται ως ιστορικό, ως λοιπόν, για τη γέφυρα. Εγώ θα θυμίσω και δεν μπορεί να φύγει από το μυαλό μου με τίποτα την μέρα που έπεσε η γέφυρα, που ήρθε εδώ η κυρία Νατοπούλου και μας μάλωνε, μας το Δήμο και μας έλεγε τι κάνετε εδώ, δεν ξέρετε, δεν μπορείτε, μαζί με τα επιτελεία εκεί πέρα του ΣΥΡΙΖΑ εδώ, του τοπικού. Και μας είπε θα τα κάνω εγώ. Εμείς λέει τώρα μπαίνουμε στο κράτος, ποιοι είστε. Δεν έγινε τίποτα. Τίποτα. Ελπίζω η κυβέρνησή μας και θα γίνει μέσα στη διακυβέρνησή της, θα την τελειώσει τη γέφυρα. Και θα το δούμε. Εδώ θα είναι. Αν δεν τελειώσει, εδώ θα επικριθούν. Και εδώ απέναντι θα είναι. Τελικά πάμε λίγο να ξεκαθαρίσουμε. Η κυβέρνηση θα το κάνει. Ο Περιφερειάρχης, θυμάμαι, είχε πει κάποια ποσά ότι θα διαθέσει. Ο Δήμος... Περιφερειάρχης έχει πει θα διαθέσει ποσά για την μελέτη. Ο μόνο Δήμος για τη μελέτη. Δεν μπορεί να το κάνει, ρε παιδιά. Δεν έχει δυνατότητα. 800 χιλιάρια για τη μελέτη. Θέμα άκουσον. 830 χιλιάρια για τη μελέτη. Το ξέρω εγώ γιατί ήμουν εκείνη τη μέρα που έγινε η συζήτηση. Το πόσο κοστίζουν οι μελέτες, τα έργα βγαίνει από πίνακες. Μην νομίζετε ότι ο καθένα βάζει το μυαλό του ότι θέλει τώρα στα έργα. Η μελέτη. Αυτό για να μην μπερδεύουμε τον κόσμο. Απόστολε, η μελέτη, το ύψος έχει σχέση με τον προϋπολογισμό του έργου. Ακριβώς. Δεν είναι το ποσό της μελέτης κάτι το οποίο μπορώ εγώ να πω, το καθορίζω α, β, γ. Γι' αυτό πολλές φορές βλέπουμε κάποιοι για κάποια έργα να βάζουν τεράστιους προϋπολογισμούς για να δικαιολογηθούν μελέτες. Και εμείς λυσμονούμε ότι εδώ στην πόλη μας, στον νομό μας, γίνα κάποτε και επί σειρά ετών πολλά δικαστήρια. Το κράτος, το κράτος. Το οποίο χρησιμοποιεί τη γέφυρα για εθνικό δίκτυο εναλλακτικό, είναι υποχρεωμένο να την κάνει αυτό. Ο Δήμος δεν έχει τα χρήματα. Είναι εναλλακτικό, Μπάμπη. Δεν είναι εναλλακτικό. Είναι δευτερεύον. Ακριβώς. Είναι δευτερεύον. Είναι μέρος, είναι τμήμα της εθνικής οδού. Και εν πάση περιπτώσει, το βασικότερο όλων και το γνωρίζουν άπαντες είναι ότι αυτό το μέρος, το κομμάτι, το τμήμα της οδού δεν ανήκει ποτέ στον Δήμο Καβάλα. Αλλά το θυμόσαστε το βράδυ μας, μάλλον ερχόταν και να το πούλεγε. Εμείς είμαστε εδώ τώρα. Εσείς ποιοι είστε εδώ πέρα. Ήρθαμε τη γραμματεία εδώ με τα τοπικά στελέχη. Εμείς είσαστε στην άκρη. Δεν τα καταφέρατε. Πού είναι. Με το λιμάνι, τι γίνεται, Χαράλαμπε. Άλλαξε η δημοτική αρχή και το κοινείο δήμαρχο. Παρότι πριν πω για το λιμάνι, για να το ξέχασα. Εάν το θέμα της διάκρισης επαρκώς, διότι είπε ο Δήμος, είπε ο Δήμαρχος, υπήρξε εδώ η απάντηση, ναι, δεν όχι. Υπήρξε τα απάντηση, έτσι. Όχι, όχι. Πάνω κάτω, εντάξει. Και ο κύριος Χρόνης σχετικά καλά τα πηγαίνει στην διοίκηση της ΔΕΙΑΚ. Καλά, εδώ στην προηγούμενη εκπομπή είπατε ότι δεν τα πήγαινε καλά. Όταν λέω ότι τα πηγαίνει καλά, εννοώ προσπαθεί. Δεν είναι κάποιος... σε σχέση με τον υπόλοιπο Δήμο, τα πηγαίνει μια χαρά η ΔΕΙΑΚ. Τώρα, αφού εκθίασε τα έργα που κάναμε, τι να πω δηλαδή, ότι δεν τα πηγαίνει καλά. Είπε και 10 κουβέντες καλές. Την προηγούμενη φορά να πάω. Δεν μπορεί να πάω στο ενεργό μισό. Δεν τα πάω τόσο καλά, ανέβηκε 100% μισθό. Η αποζημίωση. Την προηγούμενη φορά δεν είχε κάνει αναφορά στο έργο που είχε δώσει επί ο Περιφερειάρχης του Χρυσομέτιου στην Τελειακή. Ναι, 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 όχι. Τα δύο μεγάλα έργα αυτό όντω είχα λησμονήσει, να το πω και πρέπει να το πω. Τη υδροδότηση του εσωτερικού δικτύου ίδρυυση του Αμυγδαλεώνα
και της Κυπούπολης, που πια είναι ένα πολύ μεγάλο μέρος της Καβάλας, και τα δύο προκρίθηκαν με, φυσικά υπήρχε μοριοδότηση, αλλά με, η χρηματοδότηση δόθηκε με εντολές της περιφέρειας. Ξέρετε, γιατί εδώ πέρα το μέτριο ψάχνουν να βρουν κάτι στραβό μονίμως. Ναι. Έχω βαρεθεί όλους τους ινστρούκτορες και τους εκλογομάγειρες, τους ανύπαρκτους, τους νόβοι, να ψάχνουν κάτι να πούν κακό για το μέτριο. Το... Κάτι καλό, κανένας ποτέ δεν πρόκειται να πει. Αυτοί είναι όλοι οι άνθρωποι που το ψήφι, έτσι δεν είναι. Ναι, οι άνθρωποι αυτοί. Μια φορά κάτι καλό να πούν μπράβο στο μέτριο. Πρέπει να αποδίδονται τα εύσημα. Μας είπε προχωρήστε με τις μελέτες, εδώ είμαι εγώ και θα χρηματοδοτηθούν. Όχι ότι δικαιούταν η Καβάλα, αλλά θα μπορούσε να μην έχει διάσει ο πρόεδρος. Πάμε να ρωτήσω κάτι. Από όλες αυτές τις εξαγγελίες του μέτριου με τα εκατομμύρια, γιατί έχω χάσει την μπάλα, γιατί φεύγουν έτσι τα εκατομμύρια. Έχει έρθει κάτι στην πόλη ή είναι ακόμα στο στάδιο της εξαγγελίας και της. Η ΔΕΙΑΚ αυτά τα δύο έχουν ήδη βγάλει απόφαση χρηματοδότησης. Επιδικήσεως δικήσουμε ακόμα και τα δύο έργα είναι 7 εκατομμύρια. Ναι, έχουν χρήμα δεσμευμένη έπεσε. Χρηματοδότηση. Χρήμα έχει έρθει. Έχει δεσμευθεί τα ποσά από το επιχειρησιακό πρόγραμμα της περιφέρειας. Είναι δεσμευμένα. Προχωράμε το επόμενο βήμα, δηλαδή είναι ένα δημοπρατικό. Αν έπεσε το χρήμα. Άμα είναι δεσμευμένα, ναι. Γιατί είναι η πρώτη φορά που ακούω για δέσμευση. Γιατί για άλλα δεν έχω ακούσει δέσμευση. Αν είναι δεσμευμένα, το χρήμα έπεσε. Όμως, δεν θα έχει παράπονο. Όχι, παράπονο. Η παρέα που κάνει είναι κακιά, μάλλον. Και στεναχωριούνται. Το χρήμα. Το χρήμα να έρθει στην Καβάλα. Το λιμάνι κελιά στην παρέα. Όσον αφορά το λιμάνι, για να μην πείτε. Για χαρά η παρέα. Για το λιμάνι, για να μην πείτε ότι υπερφέρει. Καταλάβει ακόμα ότι έχουν χάσει μου. Ναι, ακόμα και βία έχουν στην Όδη, έχουν και βία. Τελετάρχης είναι ο πρόεδρος. Νομίζω ότι πρέπει να φωνάξουμε τον πρόεδρο στην Όδη. Δεν νομίζω. Γιατί. Ορίστε, Δράκο. Θα έχουμε και εκλογές, θα έχει εκλογές στην Όδη σε λίγο. Θα το δούμε αυτό. Για το λιμάνι. Προσωπικά, είναι και η προσωπική μου άποψη, πιστεύω ότι τα λιμάνια πρέπει να γίνουν ιδιωτικά για να αρχίσουν επιτέλους και οι Δήμοι να παίρνουν τα λεφτά που πρέπει από τα λιμάνια. Αυτή τη στιγμή τα έχει το δημόσιο, το κράτος, καθαρίζει ο Δήμος. Πηγαίνει ο Δήμος, κλαίνει τους δρόμους, κάνει τις αποχετεύσεις και λεφτά δεν βλέπουμε. Ανταποδοτικά του λιμανιού που τα έσοδα. Ας έρθει ένας ιδιώτης, τουλάχιστον ο Δήμος να ωφεληθεί και το κράτος με τους αντίστοιχους φόρους να ωφεληθεί. Ξέρεις ότι στο προηγούμενο νόμο που ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ για την. Δεν το έλεγε ιδιωτικοποίηση, το έλεγε διαφορετικά, αλλά ήταν το ίδιο. Τους απάλασε από τα δημοτικά τέλη. Όπως και τώρα. Είναι γεγονός αυτό που λέει ο Χρήστος. Το έχω δει. Και θα γίνει και τώρα. Φράγκο δεν θα δίνουν. Όχι μονάχα θα δώσουν. Θα παίρνουν, έρχονται για να πάρουν. Άμα πάρει τη χερσαία ζώνη, είναι υποχρεωτικό να δώσει τα αποδοτικά. Τώρα, άμα πάρει το λιμάνι σαν χώρο λιμανιού και την εμπορική δραστηριότητα, άλλο εκείνο. Του είχε μην έρχονται για να δώσουν. Καλά, η κοινή λογική ρε παιδιά. Δηλαδή, ένα επιχειρηματία. Γιατί θα έρθει. Μπορεί, το θα έρθει να βγάλει λεφτά, βρε άνθρωπε μου. Και προφανώ θα βγάλει λεφτά. Από πού θα τα πάρει. Από τον ουρανό θα τα πάρει. Από τον λαό θα τα πάρει. Θα ανοίξει το κύκλο εργασιών και θα τα πάρει. Θα εκμεταλλευτεί τον εργαζόμενο. Δεν θα ζωρώσει. Δεν βλέπουμε τι γίνεται. Η καλύτερη μισθή σου έχει στον Πειραιά στο λιμάνι. Τι λε, για πάει να δει την Κόσκο εκεί πέρα. Η κατάσταση πώ είναι. Πού πήγανε οι μισθοί. Μακάρι να έχουμε εδώ του μισθού τη Κόσκο να να σου πω και το άλλο. Εσύ που είσαι με του επιχειρηματίε αφού είναι τόσο άξιοι. Γιατί δεν κάνουν μια υποδομή. Εσύ είσαι με του εργαζόμενου. Γιατί δεν κάνουν μια. Εσύ είσαι με του εργαζόμενου. Γιατί δεν κάνουν μια. Εσύ είσαι με του εργαζόμενου. Γιατί δεν κάνουν. Θα σου πω ρε παιδί μου. Γιατί δεν κάνουν μια υποδομή δική τους και παίρνουν έτοιμοι. Παίρνουν τη ΔΕΗ την έτοιμη, παίρνουν τις ΔΕΙΑ τις έτοιμες, παίρνουν τα λιμάνια τα έτοιμα. Είναι... Αν είναι μάγκες, να έρθουν να κάνουν δικιά τους υποδομή. Έκανα με τιμή νέος. Να είμαι τιμητής. Τι έκανε καλέ. Πώς δεν έκανε. Πουλάει ρεύμα στη ΔΕΗ. Αφού πήρε του κόσμου τις επιδοτήσεις, πουλάει το ρεύμα πανάκριβο και βλέπουμε εμείς μέσα στη ΔΕΗ αυτά τις χρεώσεις. Και το πουλάει μετά στους. Τόσα χρήματα πρέπει να πάρει. Λοιπόν. Να πάρει μετοχές εταιρείας, να πλουτίσει να δώσει το λαό. Μπορεί να έχει μετοχές. Έχει δικές του επιχειρήσεις. Ναι. Το κουκουέ έχει ακόμα τα ρούμπια, ξέρεις. Οπότε... Δεν είναι έλα τώρα, δεν είναι ευκατάστατο δηλαδή το κόμμα. Ακόμα και μία, έμενε εσύ στις επιχειρήσεις. Έπεσε, τα Σοβιέτ πέσανε, κόπηκε. Ρωτάω, δεν γνωρίζω από τα αλήθεια. Εδώ είναι λαϊκή συσπήρωση. Ο Τόλια, είστε επικεφαλή λαϊκή συσπήρωση. Αφήστε το κουκουέ τώρα εδώ. Σωστό. Είναι ντάιμεσο. Δεν είναι στην ατζέντα μα αυτό. Η λαϊκή συσπήρωση ξέρει γιατί είναι σαν τίτλο. Γιατί απαγορεύεται να κατέβει σαν κουκουέ. Εμείς θα κατεβαίναμε στις τοπικές εκλογές σαν κουκουέ. Το δεν θα κάνουμε αυτό που κάνανε οι υπόλοιποι που βγαίνουν ανεξάρτητοι, αντάρτες, αλλά υπηρετούν μια συγκεκριμένη Χρήστο, πολιτική. Το λέμε κατά το γαρίφαλο έχετε σήμα. Τι σήμα έχει η λαϊκή σπίτι. Το έμβλημά σας. Το έμβλημά. Το γαρίφαλο. Με τον Πελογιάννη είναι αυτό το... Γιατί μαζί στον Πελογιάννη δεν νομίζω τα κουκουέ γι' αυτό λέω. Από ό,τι ακούω το γιο του και την κόρη και την γυναίκα του την άλλη παπά απόφυγε, όλοι ήταν εναντίον γι' αυτό.
Όλοι ήταν στις πτέρυγες εσωτερικού, ρεβιζιονιστές ήταν. Ανταρσίας κλπ. Το θέμα είναι ότι ο Μπελογιάννης, το όνομα του Κουκουέ, έμεινε, στήθηκε Παλικαρίσια στον τοίχο και τον. Ω κατάσκοπος, εντάξει. Το σκότωσε. Δεν άλλαξε κατηγορία, δεν έκανε ποτέ κανένα τη αναρέσω, ούτε ζήτησε το ποτέ από το κράτος να αλλάξει αυτή η απόφαση. Ω κατάσκοπος πρέπει. Και εκτελέστηκε και εκεί πρωί. Ναι, τι σημασία έχει αυτό. Ένας κατάσκοπος, θα στεναχωρηθούμε πότε εκτελέστηκε. Δηλαδή. Δεν έχει σημασία. Και βέβαια ο λόγος ήταν να πέσει και η κυβέρνηση του Πλαστήρα. Ήταν ανεκάτερο, αλλά λέω ότι η ποινή για τη δίκη των έξα, α πούμε, στο Γουδί, πήγαν οικογένειες και ζητήσανε την αναψηλάφιση, να ξαναπάει στον αεροπάγο κτλ. Για αυτήν κανένας δεν πήγε να πει ότι εδώ πήγε κατάσκοπος. Προσβλητικό. Ζητούμε αναίρεση, ζητούμε αναδιαγραφή, να γίνει απαλήφη της ποινής και να γίνει η αποκατάσταση του ονόματός μας. Δεν έγινε ποτέ κάτι τέτοιο. Δεν τόλμησε κανένα. Αν συζητήσουμε για τον Μπελογιάννη, να την κουβεντιάσουμε σε μια άλλη εκπομπή. Όποτε θέλετε, αλλά δεν τόλμησε λόγω κανένας. Εγώ απλώς θέλω να πω του Χρήστου ότι οι επενδυτές, φυσικό είναι, αφού βάζουν τα χρήματά τους, να θέλουν να βγάλουν. Το θέμα είναι άλλο. Ότι απέναντι στους επενδυτές δεν υπάρχει ένα κράτος που να μπορεί να σταθεί στα ποιο πόδια κράτος, του. Κράτος. Το κράτος το συγκεκριμένο, όπως έχει προκύψει μετά από 40 χρόνια η κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία και Πασόκ, κατήντησε λοιπόν να ζητάει και να είναι ζήτουλας και να είναι αυτή τη στιγμή πτώμα προς εκμετάλλευση. Αυτό είναι το κακό. Ότι το κράτος αυτό είναι πια, η Ελλάδα είναι πτώμα προς εκμετάλλευση. Το κράτος είναι και στα χέρια αυτών εδώ. Ναι, αλλά με ποιους όρους είναι. Δεν είναι ούτε στο Μητσοτάκη το κράτος, ούτε στον Τζίπρα, ούτε στον Παπανδρέο. Όχι βέβαια. Η εξουσία είναι η οικονομική εξουσία και το πολιτικό προσωπικό είναι αυτό το οποίο προσκυνάει αυτά τα συμφέροντα και είναι ενάντια στα λαϊκά. Δεν μπορείς να έχεις μια πολιτική και επενδυτές θα υπάρχουν και κέρδη θα επιλογούν. Και τον επιχειρηματία ή τον ένα ή τον άλλον. Το θέμα είναι ότι δεν έχει να δημιουργηθεί. Ξέρεις, έκανε ένα πολύ μεγάλο σήμερα καλό ο Τράμπε, ο οποίος αυτό το άθλιο υποκείμενο, το οποίο είπε από άμβονος ότι ο σοσιαλισμός είναι η καταστροφή των κοινωνιών, δηλαδή μεγαλύτερο... Το είπε για τον Σάντερς, γιατί προσπαθεί να εκφοβήσει ο Αμερικάνος ή τους Δημοκρατικούς, δηλαδή, ότι αν πάω με Σάντερς, έρχεται ο κομμουνισμός. Οι Δημοκρατικοί είναι οι σοσιαλιστές της... Εννοεί ότι ο Σάντερς θα ανασταθεί ο κομμουνισμός. Αντιλαμβάνονται τώρα ο κόσμος τι στιγμές ζούμε, ιστορικές στιγμές στον πλανήτη. Λοιπόν, ευχαριστώ θερμά τον Χρήστο Ποτόλιο, ευχαριστώ για την παρουσία. Τον Γιάννη εγώ για το λιμάνι δεν μίλησα. Δεν μου είπατε, δεν ρωτήσατε κάπως για το λιμάνι. Απόστολος Αγγελαράκης, Βασίλης Ασημένιος, άνθρωπος κουφαντής. Αφού θα ξαναείστε ιδιαίτερα. Καλό ξημέρωμα, κύριε. Ναι, αλλά...